Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Έξτε διπλό την Bayern. Πώς έγινε, πάλι 3-0. Τι πας και ψάχνεις το απίθανο ρε. Ρε τράγω να πούμε, τι ψάχνεις το απίθανο. Παίξε διπλό την Bayern. Ποια διπλό την Bayern ρε. Ρε φελέ να πούμε, τι διπλό την Bayern. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπου. Διπλό η Bayern. Χαφίφι. Χαφίφι. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε στο 55 Μπαρτζελόνα Ατλέτικο 1-0 με γκολ με στημένο χτύπημα. Ναι. Να πω επίσης ότι έβγαλε εκπληκτικές άμυνες η Ατλέτικο μέχρι που έφαγε τον γκολ και καλείται τώρα να παράξει ποδόσφαιρο και να κρατήσει και την Μπαρτσελόνα πίσω στον ανοιχτό το χώρο, γιατί αν τη δώσει χώρο θα την μπει την... Ναι, μην τη δώσεις χώρο. Οπότε τώρα ο Σιμεώνε ψάχνει να βρει τρόπους και να ανοίξει το ποδόσφαιρο να παίξει κατακτητικά και απ' την άλλη να ανεβάσει τις γραμμές του και όταν χάσει την μπάλα να έρθει γρήγορα πίσω σε μεγάλους χώρους. Τώρα το τι προβλέπεται να γίνει, το πιο λογικό είναι να βρει χώρους ανοιχτούς η Μπαρτσελόνα. Αν και βλέπω το Μέση τώρα πιάνει το ποδάρι του, δεν βλέπω λες να γίνει καμία ιστορία τέτοια. Για να δούμε, στο 55 είμαστε. Νομίζω ότι είναι ένα μάτς με τακτική πάρα πολύ. Στα μηνύματα ο γιατρός ο Ηρακλειδέας μου έγραψε στο 20 λεπτό. Ο τρόπος που αμήνεται η Ατλέτικο αποτελεί έργο τέχνης. Μόνιμα κάθε παίκτης της Μπαρτσελόνα όταν έχει την μπάλα κλείνεται από 4 παίκτες με αποστάσεις στα 5 μέτρα. Ναι, γιατί είχε την κουλτούρα του να κρατήσει τον πόντο. Φυσικά λέει ναι. Έδειξε μια φάση όπου οι δύο ζώνες της άμυνας της Ατλέτικο είχαν 20 μέτρα πλάτος και βάθος. Ο Μέση που είχε μπάλα πνίγηκε. Τις έχω δει τις φάσεις, αλλά με εξιτάρει το μυαλό, ο νους, το ποδοσφαιρικό κομμάτι να ανοιχτεί η Ατλέτικο για να πιέσει, να ισοφαρίσει, γιατί είναι πίσω στο σκορ. Βλέπω όμως ότι η Ατλέτικο δεν πάει σε αυτό το αφελές άνοιγμα. Δηλαδή χάνω ένα 0, είμαι στο 55, θα πάω σε νορμάλ επιθέσεις. Ήδη κάνει μια κούρσα από αριστερά. Πρέπει να είναι, ναι, ο Κόκε πρέπει να είναι. Λοιπόν, όπου ο Κόκε, λέω, ο Σαούλ πρέπει να είναι με τον Καράσκο. Πήρε κόρνερ. Ο Μέση βλέπω ότι περπατάει και ετοιμάζεται αλλαγή. Ο Λουίτζ Ενρίκε ρωτάει τι έπαθες και τα λοιπά. Μοιάζει με τον Ταμπίζα λίγο Ενρίκε. Τα στόπερ της Ατλέτικο κατεβαίνουν. Ο Γκοτίν με τον Σάβιτς. Εκτελείται το κόρνερ. Καλοχτυπημένο είναι. Στο κέντρο της άμυνας διώχνουν. Και έχει τελειώνει η φάση. 1-0 Μπαρτσελόνα Ατλέτικο στο 57. Για όσους παίξατε over under 0-1 γκολ. Ετοιμάζει αλλαγή. Ο Μέση στο 60 θα αποτελέσει παρελθόν. Αυτή είναι η είδηση. Και τώρα στο live. Εδώ βλέπουμε τη φάση που έγινε ιστορία. Εδώ πρέπει να έχει ένα τράβηγμα σε ένα μαρκάρισμα. Όχι αντιαθλητικό. Πρέπει να έχει φάει τον προσαγωγό του. Έφαγε το δεξί προσαγωγό του ο Μέση και ετοιμάζεται αλλαγή στο 60. Καλό αυτό για την Ατλέτικο. Ίσως πάρει περισσότερα μέτρα. Ίσως ο Φιλίπε Λουίς με τον Σαούλ και τον Καράσκο να παίξουν από εκεί την πλευρά από αριστερά. Να δώσουν περισσότερο ταχύτητα, περισσότερο πλευροκόπηση. Να έρθει ο Γκρισμάν προς το κέντρο σαν δεκάρι. Όταν λείπει ο Μέση από την τριάδα, όταν βγει τώρα ο Μέση με τον προσαγωγό, έτσι είδα. Δεξί προσαγωγό έφαγε. Τώρα η Μπαρτσελόνα κάνει πίεση ψηλά για να κλέσει ψηλά την μπάλα. Πλάγιο out δεξιά με τον Χουάν Φραν θα εκτελέσει. Ναι, είναι αλλαγή στο 58. Ετοιμάζει αλλαγή ο Λουίς Ενρίκε. Θλάσσει στο δεξί προσαγωγό. Ο Μέση αποτελεί παρελθόν στο 58 λεπτό. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Τα τελευταία μάτς Γρανάδα Αθλέτικο Μπιλμπάο είναι στο 61-1-1-1 και το ημίχρονο. Μπαρτσελόνα είπαμε. Σοσιεδάδ Λας Πάλμας 3-0 ήταν το ημίχρονο, 4-1 στο 60 με 10 Λας Πάλμας. Έχουμε Ουκά Μούρθι Αλμερία 1-0 στο 56. Έχουμε τι λέει Φουέ Αμαλία Αμαρίλα Ρούνα 0-2 στο 44. Emelec River Plate 1-0 στο 15
και Delfín Deportivo Cuenca 0-1 στο 13. Η Ατλέτικο αμυνόταν εκπληκτικά στα πρώτα 40 λεπτά. Τρία φάουλ είχε, σε τρία φάουλ είχε υποπέσει πάνω στην Μπαρτσελόνα. Τελικά το έφαγε με στημένο χτύπημα. Ένα χτύπημα το οποίο τώρα βγαίνει ο Μέση στο 59. Λοιπόν, ναι, ήταν το στημένο χτύπημα, κρύο γκολ. Όταν κλείνει στην Μπαρτσελόνα χαμηλά και τρως γκολ από στημένο χτύπημα, ο Αρντά μπαίνει με το Μούσι στη θέση του Μέση. Δεν ξέρω αν υπάρχει εσωτερική αλλαγή. Θα δω τώρα στην οθόνη τι γίνεται εκεί πέρα μέσα να πούμε. Για τους στοιχηματίες, στο 60 Μπαρτσελόνα Ατλέτικο 1-0 με το Μέση να βγαίνει με θλάση στον προσαγωγό το δεξιό. Λοιπόν, ο Κορέα έχει μπει για την Ατλέτικο. Γίνονται πιο επιθετικοί Ατλέτικο και η Μπαρτσελόνα πιέζει και κάνει άμυνα στην περιοχή της Ατλέτικο. Την πιέζει με το ίδιο νόμισμα. Και τώρα υποχωρούν οι εντεκάδα σε οργανωμένη άμυνα. Θα πάει στο μισό γήπεδο. Δεν ξέρω να βάλει πάγο Μέση με το Μούσι. Τον παρηγορούν εκεί πέρα οι παγκίτες της Ατλέτικο. Πλήγμα μεγάλο. Το θυλάζει τον προσαγωγό. Είμαι ένα 20ήμερο. Μένει έξω. Και τώρα βλέπω αυτό που σας είπα, να βγαίνει από αριστερά και να δίνει χώρο στην πτέρυγα εκεί που έπαιζε ο Μέση η Ατλέτικο με επιθετικά ντουμπλαρίσματα να πούμε. Είναι λογικό να πάει από εκεί. Και λογικό είναι να υποστοχωρήσει η Μπαρτσελόνα, να δώσει χώρο και να προσπαθήσει να βγει στην αντεπίθεση. Για να δούμε τώρα η Ατλέτικο. 1-1, ισοφαρίζει. Να το 1-1 στο 61. Βγήκε ο Μέση, έγινε η επίθεση από αριστερά. Και ενώ στο κέντρο της άμυνας 1-1 η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ισοφαρίζει ο Σιμεώνε, δοκάρει και μέσα το πλασέ από την καρδιά. Από αριστερά ξεκίνησε η επίθεση, στην καρδιά κατέληξε. Θα δω το σκόρερ λίγο. Ο Κορέα μόλις μπήκε στο 59, στο 60 ισοφαρίζει η Ατλέτικο. 1-1 κατηφής ο Μέση. Μπορεί να χαίρεται από μέσα. Εκτελέστηκε το φάουλ από την αριστερή πτέρυγα. Ανοιχτό το κέντρο άμυνας. Γλιστράει ο ένας ο στόπερ. Πρέπει να ήταν ο Πικέ. Για να δω. Ναι, αυτός ή ο Πικέ ήταν. Ποιος γλίστρησε, ο ένας ο στόπερ, ναι. Ναι. 1-1, δοκάρι και μέσα. 1-1 σε μια κρύα φάση. Πάντως ξεκίνησε από την πλευρά όπου βγήκε ο Μέση. 1-1. Λοιπόν, θα σας ενημερώνω για το παιχνίδι. Όσοι είστε στη δουλειά, όσοι δεν βλέπετε και έχετε παίξει κουμάρι και τα λοιπά, θα σας ενημερώνω. Εγώ στο 62, καταπληκτικό παιχνίδι όσον αφορά την τακτική. Ο Σιμεώνε το φέρνει στα ίσια. Είδες, έξω Μέση, 1-1. Λοιπόν, με Άγχελη Κορέα. Ισοφαρίζει η τεράστια Ατλέτικο, λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Αριανός από Αθήνα. Εδώ αναβλήθηκε η Β' Εθνική, ανέβηκε ο Βαγγέλας να συγχαρεί Προέδρους Ενώσεων και εσύ μιλάς για Λας Πάλμας. Πότε κατεβαίνει ο Γκούφι και ο Μίκη, πες. Ο Χοντρός ανέβηκε. Αυτό είναι είδηση θρησκευτική, θρησκευτικό ρεπορτάζ. Έχει χαρίσει 5 αυτοκίνητα τζιπ ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη Μονίβα το πεδίο. Είναι είδηση σημερινή από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο Άγιον Όρος. Ο Κόκκινος, ο οποίος είναι να πούμε αγιορείτης, δεν την έχει την είδηση, δεν την έχει γράψει κάποιο site. Σας τη δίνω φορά παρτίδα εγώ. Τι κάνει δωρεά ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη Μονίβα το πεδίο? 5 τζιπ, 5 αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού. Τεράστιος παράγοντας για το Άγιον Όρος. Γι' αυτό τον φιλούσαν τα χέρια και του δίναν στα φίλια εκεί στο Άγιον Όρος και τον κάναν υποκλήσεις. Και εγώ άμα πάω και χαρίσω 5 τζιπ και εμένα δεν με κάνουν κόλπα, αλλά εγώ δεν έχω να χαρίσω 5 τζιπ, οπότε δεν με παίρνει να μιλάω. Έτσι. 9-5-5 και ενώ γραμμές έχει, θέλει να πει κανένα τίποτα, γιατί τους βλέπω πολύ έτσι τρελαμένους. Για να δω τι θέλουνε. Θέλετε να ανοίξουμε γραμμές? Γουστάρετε? Έλα, χαίρετε. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Δεν θα πω για αθλητικά. Ναι. Πολλά. Ναι. Λοιπόν, από Καλλικράτη μέχρι Μουδανιά, ναι, φίλε. Το νου σας όσο οδηγάτε, Καλλικράτη... έχουν βαριάσει δρόμοι, καταιγίδα, έχει γίνει χαμός. Καλλικράτη, Μουδανιά είναι επικίνδυνος ο δρόμος, η εθνική οδός. Έχει βαριάσει ο δρόμος, έτσι και φύγεις πάνω από 70, θα μπεις μέσα σε μια λίμνη και θα πας να πούμε κατευθείαν για διακοπές στο ΕΣΥ εδώ στα Μουδανιά. Σιγά σιγά λοιπόν. Ναι. Έτσι σιγά σιγά τον κόσμο, εντάξει.
Γιατί αυτοί δεν είναι δρόμοι εδώ. Αυτοί, φίλε, είναι άστο να πάνε, να πούμε. Γελάει ο κόσμος. Εγώ αϊθαράπη Κωνσταντινοπολίτικα έκανα 35 λεπτά. Καλά, εντάξει, επειδή εγώ είμαι εδώ από τα μέρη, ναι. Επειδή σε ακούω, να πούμε, ακροατής. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, πες καλά. Πες τον κόσμο εδώ πέρα, ναι, καλά, γιατί καλά. Αυτοί οι δρόμοι είναι, περπατούνται μόνο όταν έχει κίνηση το καλοκαίρι. Εγώ, μετά γίνονται άστο. Εγώ στις 11 παρά 10 ναι. Συνάντησα καταιγίδα μεγάλη, νεροποντή κτλ. Από το σπίτι μου μέχρι το πτήρι είναι 3 χιλιόμετρα. Πραγματικά κινδύνευσα και εγώ, δεν μπορούσα να πάω πάνω από 5 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μου λες τώρα βρέχει εκεί. Βρέχει, βρέχει. Τώρα είμαι, πέρασα στο Ζόπολη, πάω Μουδανιά, ναι. Και ρίχνει πολύ πράγμα. Είναι κάτι πούφι βέβαια που τρέχουν, να πούμε, λες και έχουν κανένα τζιπ, ξέρω εγώ, και έχουν ένα 1200, αλλά πρόβλημά τους. Ναι. Καλά, είναι λακαμάδες. Εντάξει. Οι Έλληνες οδηγοί είναι λακαμάδες. Οι συνθήκες που δημιουργούνται πρέπει ανάλογα να πράξουν. Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει, άμα θέλουν να πάνε να δουν τον Άγιο Πέτρο νωρίς, τι πρόβλημά τους, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Εγώ είμαι 60 δεξιά και μια χαρά. 60 και χαμηλή ταχύτητα, μην βάζεις την Πέμπτη, καλύτερα με Τετάρτη. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, ναι, Τετάρτη και γεια σας. Άντε, μπράβο, Τετάρτη και γεια σας. Okay, boy. Άντε να χαρώ, άντε καλό ξημέρωμα. Μην έχουμε ζημίες και τέτοια. Μεγάλη απόκρουση του τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα. Δεν έχω άλλες γραμμές, δεν θέλω να πάρω άλλες γραμμές. Λοιπόν, πάρε ρε Γιάννη να δούμε. Τις ανοίγω από τώρα για αυτό το λόγο. Γιατί μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες, πώς, πού, τι κτλ. Τι να προσέξουν, σε ποια περιοχή έχει πολύ νερό, πάνε σε κανένα δέντρο. Καλά, καλά. Έλα, ρε φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μάθω τι έκανε η Manchester United στο Milcap. Στο Milcap, τι ώρα έπαιζε, φίλε? 10 παρατέταρτο. Κάτσε να δούμε. Τι έκανε. Μην κοιτάξτε λίγο μια στιγμή, σας παρακαλώ. Το πρώτο στοίχημα είναι αυτό. Κάτσε ρε φίλε εδώ να δω, γιατί δεν ανοίγουν και σελίδες, να πούμε. Λοιπόν, θα σου πω σε λίγο. Κλείστε, θα σου πω σε λίγο. Ναι. Τι έκανε η Manchester United στο Milcap. Θα μάθουμε και θα σου πούμε, ρε φιλαράκι. Θα σου πούμε σε λίγο. Λοιπόν. Ο Γιαννάκης από το Πανεπιστήμιο Ματμακ, είσαι απολαυστικός και στην αναμετάδοση συνέχισε δυνατά να δίνεις εικόνα και σε μάτς που δεν βλέπουμε. Νίκησε η Manchester United εκτός έδρας 1-3. Northampton, Manchester United, ναι. Ο 5-26, που χάθηκαν τα δυο καθαρόιμα φόρ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως Κρέσπο, Νεσεσέγκο, Ρονάλντο, Φίγκο κτλ. Αριανός από τα κυτρινόμαυρα ανατολικά. Φίλε, δεν υπάρχει πλέον δίδυμο φορ. Υπάρχουν πολλά χαφ, υπάρχει ένα φορ, καμιά φορά μπορεί να υπάρχει και ψευτοφορ κτλ. Ό,τι θέμα υπάρχει σε ταλαιπωρία του λαού, από νεροποντή, ηθιομηνίες όπως τα λέτε κτλ. Εδώ είμαστε εμείς, χαίρετε. Έλα, φίλε. Καλά, Αγωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Βασίλης, καθηγητής από Τούμπα. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Εσύ, ο Βαγγέλας πήγε στο Άγιο Όρος για να ησυχάσει, να φάει φακές νερόβραστες, να πάρει κανένα κουμποσκίνη για τον κόκκινο. Έτσι έμαθα. Εγώ έμαθα ότι έδωσε 5 τζιπ δώρο στη Μονή Βατοπεδίου. Απ' την άλλη μεριά έμαθα επίσης ότι επισκέφθηκε κάποιες ενώσεις. Τώρα, αν τους κέρασε γλυκά, τάρτες και τα λοιπά, δεν γνωρίζω. Και ενώσεις αυτές που ήταν να χάσει, λες. Δεν ξέρω, επισκέφθηκε, λέει, κάποιες ενώσεις. Δηλαδή το ταξίδι του ήταν θρησκευτικού, εμπορικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, οκ. Okay. Εγώ σήμερα βγήκα στην Αθήνα σε ένα κανάλι ραδιόφωνο και τηλεόραση και τα λοιπά και τους είπα ότι μπορεί... Δεν ξέρω, το τηλεάστη δεν σε προλαβαίνει. Τέλος πάντων, ναι, τους είπα εσείς έχετε τη δυνατότητα να είστε καλύτεροι, γρηγορότεροι, ναι. Εμπορικότεροι, δολοπλοκότεροι από εμάς κτλ. Αλλά στο φαγητό δεν μας πιάνετε. Από γεύσεις, από ποιότητα, από φαντασία, από μαγειρική, από γλυκά, δεν είστε. Νομίζω έμαθα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη πόλη γαστρονομικά. Όσον αφορά το φαγητό. Έτσι, γαστρονομικά είναι καλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ δεν γύρισα. Και γαστρονομικά. Ναι. Έμαθα ότι ο Μπρουτόταυρος τρελάθηκε από γεύσεις. Και έχει πει σε κάτι δικούς του. Ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα ανεβαίνει να κάνει τουρισμό στη Βόρειο Ελλάδα και έχει τρελαθεί με τα γλυκά, λέει ο Βρούτος, με τα γλυκά, με τα ψαρικά, τα κρεατικά αποκλείεται να μην δεν έφαγε, όλο και κάτι, όλο και κανένα μπαμπάτσικο να πούμε θα χτύπησε να πούμε και στην Αγίων Πάντων. Λοιπόν, αυτά που λες μάγκα μου να πούμε, τα μεγαλύτερα σάντουιτς δίνει ο φίλος μας στην Αγίων Πάντων 28. Στο 231 0510 045 σας προκαλεί
να αγοράσετε ένα μπαμπάτσικο να το φάτε μόνο με 3 ευρώ, με 5 ευρώ τρώτε 2 μπαμπάτσικα. Αν φάτε 2, αν φάτε 2 μπαμπάτσικα, πληρώνετε μόνο το ένα, και αν κατορθώσετε να φάτε 3, δεν πληρώνετε κανένα. Λοιπόν, άκουσα Κωστή, αλλά δεν νομίζω, επειδή άκουσα από κόσμο, δεν νομίζω να μπορώ να φάω δεύτερο. Υπάρχουν πολλοί, υπάρχουν πολλοί που μπορούν να φάνε δεύτερο. Λίγοι. Ο κόκκινος μπορεί να φάει δεύτερο ή όχι? Ο κόκκινος μπορεί να, μπορεί να φάει δεύτερο, τρίτο δεν μπορεί να φάει, αλλά μπορεί να πιει το Βόσπορο ο κόκκινος. Ο κόκκινος, ο κόκκινος μπορεί να πιει, μπορεί να πιει το Θερμαϊκό και τη Μαύρη Θάλασσα και τον Εύξηνο, την Εύξηνο Θάλασσα. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μπορεί να πιει. Αλλά επειδή έχει ρε. Ηρακλής όμως, από ό,τι σας ακούω κάποιες φορές το μεσημέρι, είναι που λέει τα πίνω σιγά σιγά, τα πίνω αυτό, με ρέγουλα. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Κοίταξε να δεις. Όταν έχεις χρόνο μπόλικο, δηλαδή έχεις ένα πεντάωρο στη διάθεσή σου, ξέρω εγώ 5 με 10 το βράδυ, και πας να πούμε να κάτσεις να τσιμπήσεις και είσαι και λίγο φαυλατάς και σ' αρέσει να πούμε και η γαργάρα, να πούμε και το κουτσομπολιό και ιστορία κτλ. Την αράζεις, έχει και λίγο φανφαρόνος να πούμε, και το πας αργά. Βάζεις και νερό μέσα, το αραιώνεις. Ναι, έχει, αυτοί είναι που λένε οι Μερακλίδες. Ο Μερακλής. Ο Μερακλής. Δούλευα ναι. Σε νησί, σε μπαρ, και οι τουρίστες είναι μέσα σε μισή ώρα, γίνονται λιάρδα. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο δεν κάνει ο κόκκινος και... Όχι, ο κόκκινος είναι Μερακλής. Που σημαίνει ότι θέλει το χρόνο του, το timing και τα λοιπά. Αλλά η μέρα. Μια ερώτηση, Κωστή. Ναι. Ο γιατρός εσύ πότε θα είναι να κάνετε εκπομπή? Ποιος από όλους τους γιατρούς? Μ' αρέσει ο γιατρός. Ο Ηρακλήδες, ο κτηνίατρος. Τώρα παρακολουθεί η Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα, ήταν να έρθει σήμερα, αλλά μου λέει ρε φίλε τώρα. Τι ρε, για ράδιο να ακούσουμε, λέει, να πούμε και τα λοιπά. Θα δούμε Μπαρτσελώνα, η οποία είναι στην Επίδεση. Έπρεπε να έρθει και με βάρκα ίσως τίποτα στο σταθμό. Έχει ένα πούντο 15-17 ετών, είναι βάρκα ούτως ή άλλως, φίλε. Είναι ούτως ή άλλως βάρκα. Τέλος πάντων. Φίλε, δεν μου λες. Ορίστε. Παρακολουθείς ποδόσφαιρο χρόνια, ελληνικό και τέτοια, και ξένο και τα λοιπά. Παρακολουθείς. Κοίταξε, 37 χρονών είμαι. Ναι. Από 6-7 χρονών που θυμάμαι τέλος πάντων κάποια πράγματα από πολύ παλιά, ναι. Δεν μου λες και από φωτογραφίες και από βίντεο και από αυτά που έχεις δει και τα λοιπά. Ο Μάνταλος έσπασε τη μύτη του. Ναι. Ναι. Ναι, κάτι διάβασα στην προπόνηση. Ναι. Δεν μου λες, και αυτό και στους ακροατές. Σε κόντρα επίθεση η Ατλέτικο 5 με 4, η τελευταία πάσα κόβεται. Rebound παίρνει ξανά η Ατλέτικο, κάθετα μπαίνει, βγαίνουν 4, κόβει ο Πικέ. Κόβει ο Πικέ κάθετα την Ατλέτικο που έβγαινε κατά κύματα. Η Ατλέτικο θα δώσει χώρο και θα βγει. Θα βγει πάρα μακάρι πολύ. Μακάρι να βγει, ναι. Και το over κιόλας. Γιατί το έχουν παίξει, το έχουν πολύ, παίξει πολύ over, ναι. 72 χτυπάει το κοντέρ, έχει ανεβεί ο ρυθμός. Ο ρυθμός έχει ανέβει και από τις δύο ομάδες. Φαίνεται ότι και οι δύο θέλουν τη νίκη. Δηλαδή ότι δεν κάθεται ο Σιμεώνε αμυνόμενος. Δηλαδή θέλω να... Ξεκίνησα το Μάνταλο, που με πήγε τώρα. Ναι, ο Μάνταλος έσπασε τη μύτη, πνίστηκε κτλ. Δεν μου λες. Έχεις δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο Έλληνα ή ξένο παίχτη όλα αυτά τα χρόνια και αυτοί που είναι παλιοί και τα λοιπά, πιο άσχημο άντρα από τον... Από τον Μάνταλο, πιο άσχημο ποδοσφαιριστή. Κοίταξε, ναι. Να σου πω κάτι. Μπορείς να μου... Ψάχνω να βρω... Πολλά χρόνια, ναι, ναι. Τεχνικά βέβαια, ναι, ναι. Μια πολύ μικρή ομάδα. Είχαμε έναν ο Ντίνος που ήταν center back. Πού έπαιζε? Εγώ έπαιζα στη Βέρεια, στο Μακεδόνα Βέρεια. Ναι. Στο τοπικό θα βρεις πολλούς χιμπατζίδες και βατραφόρους. Ήταν ένας, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα, center back, ο ναι. οποίος ήταν και καλός center back κιόλας. Ναι. Ψηλός, γαϊδούρη, δυνατός. Ναι. Αρκετά γρήγορος για το σωματότυπό του. Ναι. Αλλά είχε μια φάτσα. Η μούρη. Μιλάμε, ναι. Τον έβλεπες και τρόμαζες. Τώρα Μάνταλος, εντάξει, ναι, το παιδί έχει κάποια εμφάνιση έτσι λίγο ψηλό, αποκρουστική κάπως. Ναι. Άλλον έτσι πολύ άσχημο, Κωστή. Θυμάσαι... Το 85 που βλέπω μπάλα εγώ. Ναι. Πιο άσχημο άντρα από το Μάνταλο σαν παίχτη. Δηλαδή παλιοί. Ναι, δεν ξέρω. Δεν θυμάσαι πιο άσχημο άντρα από το Μάνταλο. Περίμενε. Ναι. Άσχημα. Ο Δόνης. Ο Δόνης. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα το φεστιβάλ. Το πρόσωπό του. Εντάξει, ρε φίλε, όλοι. Κοιτάξτε να δεις. Οι αθλητές αποκλείεται να έχουν άσχημα σώματα. Δηλαδή. Καλά, ο Δόνης δεν... παιδαράς. Είναι παιδαράς, αλλά η μάπα λες ότι η Δόνης. Θα κάνουμε ένα φεστιβάλ ασχήμιας και. Γιατί εγώ έψαχνα να βρω πιο άσχημο από τον αυτό και δεν έβρισκα. Δόνης, λοιπόν.
Ένας είναι ο Δόνης που το πρόσωπό του δεν ήταν, δεν είναι καλό. Ναι. Ο Μάνταλος. Μάνταλος, δύο. Ναι. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Σκεφτείτε εσείς που είστε νεαροί, εντάξει δεν έχετε και πολλές παραστάσεις. Άμα σκεφτώσε κανένας, ξαναπάρω. Τι νεαροί, λες και είμαστε 15 χρονών. Εντάξει, θυμόμαστε και εμείς παίκτες, αλλά τώρα πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί με πιάσεις τώρα στα ξαφνικά, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Α, κάτσω και να θυμηθώ. Για πάμε σε ένα διάλειμμα και πείτε μου, ρε παιδιά, εάν έχετε δει ασχημότερο από το Μάνταλο. Μπαρτσελόνα Ατλέτικο 1-1 στο 78. Το είχε γυρίσει σε 4-4-2 σε ρόμβο ο Σιμεώνε. Τώρα το έχει κάνει 4-2-3-1 και προσπαθεί να δώσει χώρο στην Μπαρτσελόνα και να φύγει με 4-5 παίκτες στο χώρο, στην ταχύτητα, γιατί έχει αθλητάρες στο κέντρο, για να χτυπήσει στην κόντρα την αντίπαλό του. Αυτός θα είναι ο στόχος του, ο ρόλος του. Και αφού ισοφάρισε και παίζει για δύο αποτελέσματα, η πλάστικα γέρνει υπέρ του. Λοιπόν, πάμε 6 γραμμές, κάνουμε διαγωνισμό ασχήμιας. Αν μπορούμε να θυμηθούμε κανέναν ποδοσφαιριστή που να ήταν Έλληνα ή ξένο στο ελληνικό πρωτάθλημα πιο άσχημο από το Μάνταλο. Άστο αυτό, ναι. Λοιπόν, αφού πούμε πρώτα ότι στην Αγίων Πάντων 28 δίνετε την παραγγελία σας, παίρνετε ένα μπαμπάτσικο με 3 ευρώ, παίρνετε δύο μπαμπάτσικα μόνο με 5 ευρώ, τρώτε τα δύο και πληρώνετε το ένα, και αν φάτε τρία δεν πληρώνετε κανένα. Σας προκαλεί ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, σας προκαλεί λοιπόν ο ιδιοκτήτης να πάτε και να χτυπήσετε, και να χτυπήσετε, μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα, τα μπαμπάτσικα που γουστάρετε. Δεν είναι μόνο μεγάλα, είναι και νόστιμα. Το μέγεθος κάνει τη διαφορά, αλλά αν δεν είναι και γευστικό, τι κάνουμε. Όποιος δεν θέλει να πάει από εκεί μπορεί να παραγγείλει στο 231-0510-045. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον. Καλά, με συγχωρείς. Είναι δυνατόν εσύ που είσαι έμπειρος να μην θυμάσαι τον κούκλο Γιώργο Βαΐτσι? Ο Βαΐτσις δεν ήταν άσχημος, ρε φίλε. Τι δεν ήταν, μπες λίγο στο Google τώρα και γράψε Γιώργος Βαΐτσις. Και αν δεν το κλείσεις κατευθείαν το παράθυρο, εμένα με στήσεις. Βαΐτσις. Γιώργος Βαΐτσις. Κοίταξε. Η μαϊμουδόφατσα αυτή το έκτρομα. Ο πιο άσχημος άντρας ποδοσφαιριστής που έχω δει εγώ. Ναι. Έπαιξε β' εθνική πολλά χρόνια. Κάτι μπορεί να το ξέρω. Πες. Αποκλείεται να το ξέρεις. Έχει παίξει δεκαετία 70 στα δεύτερα του ΠΑΟΚ, ερασιτέχνες, και πήγε σε ομάδα Β' Εθνικής του Νομού και έπαιξε πολλά χρόνια. Όποιος τον βρει, 9.55 κενό, 54.3. Άμα τον βρει, πρέπει να είναι παλιός και μεγάλη μπαλαδόβατζα. Λοιπόν, ποια ομάδα, δεν μας είπες, τι είπες, δεν έδωσες λεπτομέρειες. Τι. Τι είπες τώρα, ποια περιφέρεια, τι είπες τώρα. Έπαιξε δεκαετία του 70 πολλά χρόνια σε ομάδα Β' Εθνικής του Νομού Θεσσαλονίκης. Μιλάμε ότι το ρωτούσε ο προπονητής του εάν έχουν πουλήσει καραμάς, ξέρω εγώ, να μην έχει αγωνία, και αυτός το ορκιζόταν στην ομορφιά του. Και όταν ορκιζόταν στην ομορφιά του, ο άλλος πέπαιρνε χαμπάρι ότι κάτι βρωμάει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Έγινε. Γεια χαρά. Λοιπόν, φοβερά μηνύματα, θα τα διαβάσω στο τέλος. Ο 603. Ναι. Λοιπόν, έχει πολύ πράγμα, έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Λοιπόν, θα τα διαβάσω όλα προς το τέλος. Έχει πολύ πράγμα. Καλημέρα. Σε οργανωμένη άμυνα η Ατλέτικο, σε 4-2-3-1, στα 30 μέτρα άμυνα, passing game η Μπαρτσελόνα. Όταν κερδίσει η Ατλέτικο την μπάλα, φεύγουν με ταχύτητα 4-5 παίκτες για να μπουν στην καρδιά της άμυνας στην Μπαρτσελόνα. Έλα, φίλε, ναι. Αυτό είναι το στυλ του παιχνιδιού. Passing game, ανούσιο, έξω από την περιοχή, χωρίς το Μέση, επαναλαμβάνω. Λέγε, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Έλα. Άκου τώρα. Φάρης της Βέρειας. Πώς. Θυμάσαι. Πώς. Βακουφάρης. Βακουφάρης. Ναι. Βακουφάρης. Δεν θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι τη μάπα του. Παπαχρίστου που έπαιζε Ολυμπιακού και Γιάννενα. Όχι, ρε, όχι. Γιατί, όχι. Ο Παπαχρίστου με το Μούση εννοείς. Ναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν μπορεί. Παπαδιός που έπαιζε στο Διαγόρα Ρόδου. Δεν τον ξέρω. Πλήτης που έπαιζε σε εμάς. Ποιος? Στον ΠΑΟΚ. Ένας σεντερμπακ Πλήτης. Ο Ψηλός. Ναι. Ο Πλήτης, ο Νίκος. Ναι. Ναι. Αυτός, ο Πάπριτσα. Ο Πάπριτσα.
Στοπ. Αυτοί όλοι είναι πιο άσχημοι από το Μάνταλο. Όχι, ναι, λέω ότι είναι άσχημοι. Α, τώρα, εγώ λέω να μου βρεις πιο... Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κι άλλος άσχημος. Που έπαιξε αλφα εθνική. Ρόδο. Α, δεν τον βρείτε. Δεν τον βρείτε. Ήταν και αρχηγός. Ήταν και αρχηγός στη Ρόδο. Δεν το θυμάσαι. Ο Δράκος. Όχι, ο Δράκος ήταν ψηλός γερδεμένος. Ναι, καλό παιδί, καλό παιδί. Ασχημάντρας, ωραίος ασχημάντρας. Ωραίος. Κιμπάρης. Ο Σάκη, ο Σκαρτάδου, ο Παϊόν. Σκαρτάδου ήταν. Ο Σκαρτάδου ήταν ωραίος άντρας. Όχι. Την ομάδα λέω. Η Ρόδος έπαιζε. Τερματοφύλακας ο Δοξάκης. Γκόμενος ωραίος. Σκαρτάδος, Χάσταλης, Καραντάνης, Καρακατσάνης, Εγκλέζος, Διακονικολάου, Πιάς. Άστα, ποιος είναι ο πιο άσχημος. Δεν θα ξέρεις. Επόμενη γραμμή. Εγώ είμαι παλιός. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Τεράστια ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα, πάλι αποστημένο χτύπημα στην καρδιά της άμυνας, ο Στόπερ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο Ροδίτης είναι ο Διακονικολάου. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε, ο Διακονικολάου. Ναι. Εξαιρετικό παιδί. Ωραία μύτη. Ωραία, μητάρας, ωραίος. Μπουγατσομάχερο. Ωραίος άντρας, ναι. Ναι. Ο Πάπριτσα είναι στα Καλυστία. Ο Πάπριτσα είναι στα Καλυστία, ναι. Περνάει και αυτό στα Καλυστία. Υπήρχε στον Αθηναϊκό ωραία φαλάκρα ο Τζαλακώστας. Ο Τζαλακώστας δεν ήταν άσχημος, ήταν γλυκός. Μπόμπι Μουρ, φαλάκρος. Ναι. Ωραία φαλάκρα. Ναι. Πλαγιοδάνιο. Ο Τζαλακώστας είχε το πλαγιοδάνιο. Ναι. Λαβρέντι Διανέλου, λέει, αυτό το στυλ. Ναι. 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 Λοιπόν, και μετά οι άλλοι δεν είναι σαν το Μάνταλο τόσο. Όχι. Ο Μάνταλος έχει κάτι το τρομακτικό. Ναι, ναι. Ναι. Αυτός τώρα που αναφέρεις για την Β' Εθνική. Β' Εθνική και έπαιξε στους αριστέχνες πριν πάει στη Β' Εθνική. Ορίστε. Έπαιξε στους αριστέχνες του ΠΑΟΚ πριν πάει στη Β' Εθνική. Έχει παίξει πρώτα αριστέχνες ΠΑΟΚ και μετά έπαιξε πάνω από 7-8 χρόνια, μπορεί και 10, σε ομάδα Β' Εθνικής. Επί Καραμίτσου και αυτούς. Δεν θυμάμαι. Η ηλικία του τώρα πρέπει να είναι αυτός... θα σου πω πόσο χρονών είναι. 52, 62, 62 χρονών, 63. Ωραίος ήταν και ο Εμίλιος, ο Θεοφανίδης. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Με τον πατέρα σου. Όχι, όχι, ο Θεοφανίδης αντικατέστησε τον πατέρα μου. Ναι, ήταν και αυτό. Και αυτός είχε μια ομορφιά, έτσι. Ο δικός μου, μηταράς. Όχι ο δικός σου. Ο δικός σου ήταν κουκλάκι. Πήρες από εκεί ομορφιές. Τι να σου πω, ναι. Άντε, καλή σου μέρα. Έτσι, έτσι. Είχε κάτι στον Ιωνικό, κάτι. Είχε εκεί. Κάτι μαλλιάδες είχε. Στον Ιωνικό. Είχε και η ΑΕΚ εκείνο τον Παπαϊωάννου, τον Κύπριο. Το θυμάσαι εκείνο. Ποιονά. Η ΑΕΚ, ένα Παπαϊωάννου Κύπριο που είχε. Ω, εντάξει, το μαύρο λες. Το μαύρο. Το μαύρο. Εντάξει, ναι. Όχι, όχι, δεν ήταν. Ήτανε... Το άλλο, το αριστερό μπακ του Ηρακλή, εκείνο το Τσεκούρι. Ορφανίδης. Ναι. Α, και εκείνο ασχημάντρα, αλλά όχι. Όχι σε, ναι. Επίπεδα, όχι σε επίπεδα, όχι σε επίπεδα Μάνταλο όμως. Καλά, εσύ έπιασες τώρα το top τώρα, έπιασες το. Ναι. Το Τζιρίλο, yeah. Πώς τον κόβεις τον Τζιρίλο. Σαν Γεωργιανός μαφιόζος, λέει, είναι ο Τσιρίλος. Δήμο, τα λέμε, φιλιά. Άντε, γεια σου, αδερφέ, γεια. Χαρά. Λοιπόν, ρε, τι γίνεται, ναι. Τι γίνεται. Λοιπόν. Έλα. Έτσι, Τσιρβίνη, το βρήκε ο Τσιρβίνης. Καλημέρα, έλα. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε. Ναι. Από Γεννητσά τηλεφωνώ. Ναι. Ξέρω ποιο θα πεις, ξέρω, ξέρω. Ποιο θα πω. Γεννητσά, Πού έπαιξε, ναι. Πού έπαιξε. Αεξής είμαι. Ναι. Με το Μάνταλο τι έγινε και θα σου πω εγώ μετά. Έσπασε τη μύτη του ο Μάνταλος. Πότε? Σήμερα. Άντε. Ναι, δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Και επειδή ας πούμε, εντάξει, ναι. Αισθητικός, δεν τρελαίνεται η φύση να πούμε. Μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα. Απόλυα, απόλυα για την απόλυα, ναι. Και επειδή είναι άσχημος σαν άντρας και εμείς είμαστε. Όντως είναι. Και εμείς είμαστε άσχημοι, ας πούμε, και τα λοιπά. Μας κράζουν και εμάς. Και βρήκαμε, ναι, τώρα την ευκαιρία εμείς να κράξουμε άλλους άσχημους. Πιο άσχημο από το Μάντολο, θυμάσαι, παίκτη να πέρασε από την Ελλάδα. Ναι, του Ιωνικού, ο Γρίμπελας. Μπράβο, ρε μεγάλε. Ο Γρίμπελας. Πού το θυμίζεις, ναι. Βέβαια. Είμαι και λίγο παλιός. Και να σου πω ακόμα πιο παλιό. Για πες μου έναν. Το Φυλακούρι, του Παναθαϊκού. Έλα, ρε, δεν ήταν τόσο άσχημος. Τότε έλα, είχε τη μύτη την είχε. Εντάξει, μηταρά ήταν, μπορεί να τον πεις. Ναι, ναι, ήταν. Ο Γρίμπελας ήταν και αυτός του Πάου που ο Πάπριτσα, αν πρόλαβε, το είπε ο άλλος. Ναι, ο συνομολητής, νωρίτερα. Ναι, ασχήμια μεγάλη. Ναι, ναι, σαν την, ναι, κακιά τη μάγισσα. Ναι, ναι. Τα λέμε. Αυτά. Τα λέμε. Σέντρα στην περιοχή. Άντε, γεια. Μπλοκάρει ο goalkeeper στο 87. Το πάρει τον Μπόλτο. Έχασε δύο καλά. Έχει πέει ο Πικέ.
Σα σέντερφορ, γιατί γίνεται, τι γίνεται τώρα. Έχει αναγκάσει, θα τα πούμε. Έχει αναγκάσει ο Σιμεώνε με ντουμπλαρίσματα να πάει από την πλευρά η Μπαρτσελώνα και επειδή δεν έχει καθαρό εμοφόρ ψηλό, τραβάνε τα στόπερ μπροστά. Και προσπαθεί αυτό με τα στόπερ να βρει αντεπιθέσει. Πω, πω, τι ματσάρα είναι, ρε, φορομέρι. Λέγε, φίλε, καλημέρα. Ναι. Πω, πω, ρε, φίλε, 300 έχει μια τετράδα φοβερή ασχήμια. Με αρχηγό των ασχήμων, τον πρώτον που έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, ναι. Μέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Βασικά, ακούω και συγχαρητήρια στο σταθμό γιατί όλοι οι άλλοι έχουν γίνει νοκάουτ από την βροχή, να πούμε. Οι άλλοι τρεις σταθμοί αθλητικοί. Α, μη λες συγχαρητήρια, γιατί σε κάνα τέταρτο μπορεί να πέσουμε και εμείς, μην νομίζεις. Αυτά είναι. Εντάξει. Ναι. Βασικά, τώρα που πήρε το Γκρίμπιλα ο φίλος. Ναι, ρε φίλε, τον βρήκε. Και ο Τσιρβίνης που είναι κάτω από 40, τον βρήκε. Σε θεωρώ, ας πούμε, τη μεγαλύτερη μπαλαδόφατσα που έχει βγει στο ραδιόφωνο μετά τον Παρασίδη. Περίμενα να πει στο Γκρίμπιλα από την αρχή. Τον ήξερα, ρε. Τον ήξερα, ρε. Του ξέρω. Γιατί είναι και στη γενιά σου. Μακράν οι δύο πρώτοι, για μένα δηλαδή πιστεύω, είναι ένα ο Γκρίμπιλα του Ιωνικού και άλλο είναι ο Μπάμπη ο Μουστακίδη του Άρεο. Έλα, ο Μουστακίδη δεν ήταν άσχημο. Το σαγόνι. Το σαγόνι είχε, όχι, δεν ήταν. Έχει ένα που πέρασε. Γκρίμπιλα και Μουστακίδη. Έχει ένα από Εδεσαϊκό που πέρασε Καλαμαριά, μια ασχήμια. Έχει μια ασχήμια. Μεγάλη απόκρουση σε κεφαλιά. Ο γκολκίπερ τη Μπαρσελόνα. Ο Γκοντίν έκανε την κεφαλιά. Ένα που είχαμε πάρει από την Καλαμαριά και μας είχε κάψει ένα ντέρμπι τοπικό με το 0-4 που χάσαμε. Πώς το λέγανε στην άμυνα. Ξέρω, δεν το λέω, το ξέρω. Ας θα το βρει άλλος. Τεράστια ασχήμια, φίλε. Πολύ ασχήμια. Αυτός μας είχε κάψει ένα μάτι, είχε παίξει όλο και όλο. Ναι. Το 0-4 που οργίασε τότε το Σουνίδης και προκαλούσε, αλλά δεν ξανάπαιξε. Γιατί έπαιξε μια τραγική εμφάνιση. Ναι. Κατάλαβα ποιο είναι. Θυμάσαι. Ένα κακάσχημο άντρα, ναι. Ναι. Κακάσχημος από την Καλαμαριά τον είχαμε πάρει. Δεν μου λες τώρα, εσύ που είσαι Αργιανός. Το μάτς έπαιξε να βγει. Το 93-94. Δεν πέρασε άλλος ασχημάντρας σαν πίθηκος που ήταν, να πούμε, από τον Άρη. Σε πιθηκοειδή κατάσταση. Παιχταράς. Από τον Άρη. Παιχταράς. Όταν λέω παιχταράς, παιχταράς. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο ήταν ο Ιβάν ο Βραζιλιάνος. Ο Ιβάν, ρε φίλε. Μούρι ήταν αυτή, ρε φίλε. Εντάξει, κοίταξε οι Βραζιλιάνοι, οι μαύροι. Είναι πάνω κάτω και κοψιά, να πούμε. Απλά ήταν πολύ κοντός. Αλλά ήταν πεθαράς. Ήταν σαν και εκείνον στο μαγειρίο, πώς το λένε, στο Παρίσι που ήταν το ποντίκι εκείνο που ήταν μάγειρας. Σαν τον εστιατόρα εκείνο τον κοντό που έμοιαζε τον Μπουγάτσα εκείνο. Εκείνος έμοιασε τον Μπουγάτσα, ρε φίλε. Εκείνος, πώς το λέγανε, εκείνο τον κακό, να πούμε, ναι. Που θέλει να φάει το εστιατόριο. Ναι. Που με θύμισες τώρα εκείνη η χρονιά, ναι. Είναι η τελευταία φορά που ο Άρης την δείξει πρωτάθλημα με τον Γκράντα τότε. Ναι. Και να σε πω και κάτι, άμα θυμάσαι. Στην Έδεσα που έκανε στο 2-2 και. Είχε αναβληθεί το μάτς της Έδεσας, ας πούμε, γιατί είχε χιόνι στο Ριζάρι. Ναι. Και ο Άρης είχε ένα μάτς λιγότερο από την ΑΕΚ. Αυτό το μάτι της Έδεσας. Έλα ρε, και ο Γκράντας ήταν καλός χρυσός. Πήγαινε μόνος πρώτος, πρόσεξε. Ο Τσιγκουναράς. Να πάει στη Λιβαδιά και στην Έδεσα. Δυο μάτς ήταν να αγοράσει. Πάνε οι γουρουνάδες, να πούμε, εκεί πέρα οι επικεφαλείς, να πούμε. Οι γουρουνάδες. Στους συνδέσμου. Και του λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς έχουμε κάνει κονέ. Να δώσεις, ας πούμε, τα γλυκά που λένε, ας πούμε, πώς να σου πω, να μην το πούμε. Ναι, και τελικά. Θα το κανονίσει, να πούμε, ένας δικός μας ο Κυριαζής ο Μιχαηλίδης. Και ναι. Τους λέει ο Γκράντας, όχι, λέει, εγώ, λέει, θα το πάρω το πρωτάθλημα καθαρά. Να με λέει, τι καθαρά, τι τίμια. Γιατί, ναι, τίμια το παίρνουν. Ναι. Αλλά ο Γκράντας, πούμε, επειδή δεν τους γούσταρε από τότε, γιατί, ας πούμε, θεωρούσε, ρε παιδί μου, ότι για να τους γουστάρει αυτές τις μούρες, ρε φίλε, είναι ο Γκράντας τώρα αυτούς. Γιατί είχε βάλει κάποια άτομα, ας πούμε, στο γήπεδο υδραυλικούς, σε διάφορες θέσεις και τους ήταν αυτούς κομμένους λογαριασμούς και δεν τους γουστάρει. Βέβαια, για τους γουστάρει. Και τους είπε όχι, να πούμε. Για τους πέρα, δεν τους πήρε γραμμή, λες, ο Γκράντας. Γιατί τους είπε όχι, έξω να τον κάνουν πόλεμο. Μετά, αν θυμάσαι, είχε πει και μαυραγωρίτες. Και τα εισιτήρια αυτών των 800 δραχμών που τα χρεώνουν 1000 στο πέταλο. Γιατί και τα λοιπά, να πούμε. Γιατί ψέματα έλεγε. Δυστυχώς, επειδή τότε το βρήσαμε τον Γκράντα, δυστυχώς ο Γκράντας δικαιώθηκε, να πούμε. Ήταν τσιγκουναράς κι αυτός, τέλος πάντων. Ήταν τσιγκουναράς. Τώρα τι γίνεται, ρε φίλε, να σε πω κάτι. Επειδή ακούω ότι ο Καρεπίδης είναι υπάλληλος του Μαρινάκη, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Εσύ τι στεναχωριέσαι. Επειδή ακούσεις ένα που λες ότι έχει πληρωμένο μόνο το τσιγκούρ και τους άλλους δεν τους έχει πληρώσει. Προκαταβολή έχει πάρει μόνο ο τσιγκούρ. Ναι, περιμένει τώρα να ξέρει. Ναι. Αύριο η μέρα είναι σπουδαία για σένα. Γιατί
θα εξεταστεί από την Επιτροπή. Έχει πάει την αδερφή του, ρε φίλε, με 8.000 καθαριστικό, δηλαδή αυτό πώς το κρίνεις, ας πούμε. Αυτό τώρα, αν το περάσει η Επιτροπή, θα είναι μαγικό, να πούμε. Θα είναι, ξέρω εγώ τι να πω. Θα πείτε ευχαριστώ στην Επιτροπή. Αυτό δεν είναι λίγο ανησυχητικό, να πούμε. Αυτό είναι, αλλά να σου πω κάτι. Η Επιτροπή θα επεμφανθεί ανάλογα. Πάντως, ρε φίλε, ναι, πρέπει να σε παραδεχτώ κιόλας ότι έχεις βγάλει φήμες πραγματικά που έχουν πάρει εκπομπές σε όλους τους ραδιόφωνα. Κανονικά από αυτούς πρέπει να πάρεις, να πούμε, ποσοστό. Γιατί αν σε πούν και ένα ευχαριστώ, θα είναι αχάριστη. Όχι, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, άστο τώρα. Να μην πούμε τώρα ονόματα, έχουν πάρει εκπομπές χάρη σε σένα, να πούμε. Γι' αυτό με φωνάξαν σε κάποια ΙΕΚ να διδάξω. Να σε πω και κάτι, ναι, χωρίς πλάκα τώρα. Επειδή φέρνεις και πολλές διαφημίσεις, αν δεν παίρνεις μεγάλο μισθό, είσαι μεγάλο κοροϊδό. Εντάξει, καλά παίρνεις. Ένας παλιός γουρουνάς, ξέρεις τι είχε πει. Είπε ο γουρουνάς. Ότι το 98 που ήταν ακόμα η δραχμή, ναι, ο Παραθύδης έπαιρνε τον έδινο Πετρουλάκη στους 300.000 δραχμές μισθό το μήνα, να ξέρεις. Ναι, να ξέρω, ο Πετρουλάκης δεν πλήρωνε, άλλος ήταν ιδιοκτήτης. Ο Ανθρώνης πλήρωνε, ναι, είχε συγκυθεί, ρε παιδί μου, Πετρουλάκης, επειδή του έφερε πολλούς διαφημίσεις. Κανονικά σφαίρε από διαφημίσεις να πίνει και ποσοστά, να πούμε. Κάτι κάνουμε, φίλε. Πάντως αυτή η προσφορά, τι πιστεύω, δεν υπάρχει κανείς που να φάει τρία τέτοια τεράστια σάντουιτς. Ακόμα και τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο τους πάσαρ να έχουν να φάει κανένα δύο τρεις μέρες. Άμα πάει ο Βενιζέλος με τον Μπάγκαλο θα φάνε και τον ιδιοκτήτη. Όχι, φίλε, και ο Βενιζέλος και ο Μπάγκαλος κορτάει, αν πάνε τρία τέτοια σάντουιτς δεν μπορεί να τα φάνε. Κλείσε. Μην τρελαθούμε. Τα λέμε. Ραπτό που λένε και πάω οξύς, πιστεύω σαν τον Κωστίν Λαζάρ, τουλάχιστον από τον Μπάουκ, πιο άσχημος δεν πέρασε, λέει. Πιστεύω πως ο Λαζάρ έχει κάτι από Φράγκενστάιν, συγγένεια είναι, λέει. Φιλία, λέει, κάτι έχει, λέει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχω, λέει, και τον πατέρα μου δίπλα και σε ακούμε παρέα, προτείνει για σεμί, για σεμά και προηγούμενη δεκαετία. Ναι, βάζουμε όλες τις δεκαετίες. Γιατί ο πατέρας σου είναι παλιός και μπορεί να θυμάται, ξέρω εγώ. Μούρες ασύλληπτες, να πούμε. Βέβαια. Διακονικολάου θυμήθηκε ο άλλος. Ο Πάπριτσα θυμήθηκε ο άλλος. Το Δόνι είπε ο άλλος. Βακουφάρι δεν τον θυμάμαι. Δεν νομίζω να ήταν τόσο άσχημος. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ο καθηγητής είμαι πάλι. Γεια σου, καθηγητή. Λοιπόν, έλεξε το μάτς 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Λοιπόν, το λέω τον κόκκινο. Άθο η Μπαρτσελώνα. Πίσω δεν είναι καλά η Μπαρτσελώνα, του λέω. Γλίστρισε ο στόπερ, μπήκε ο άλλος μέσα 1-1. Δεν τραβάει καλά, του λέω. Δεν την είδες προχθές. 5-1 κέρδισε. Ρε, άσε την κέρδισε. Τι είδες εσύ από το 5-1. Το στραβό ποιο είναι που είδες. Πού μπορεί να τη χτυπήσουν. Νομίζω καλό αποτέλεσμα πήρε η Ατλέτικο. Βέβαια πήρε. Άκου, λέει. Βγήκε και ο Μέση με τη θλάση. Ο Μέση νομίζω ότι περνάει μεγάλη... Ρε φίλε, όχι, εγώ το δικαιολογώ το Μέση. Να σου πω κάτι. Ο Μέση πήρε Champions League. Βγήκε καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Χορτασμένος, σαν το Μουρίνιο σε παίκτη. Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ χορτασμένος. Και εγώ τους δικαιολογώ κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να σου πω, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Εδώ ολόκληρη βουλιουκλάκι να πούμε στα 62. Το όριξε να πούμε στην παιδική χοροδία. Βαρέθηκε, σου λέει. Εντάξει. Το όριξε στο παιδικό θέατρο. Εντάξει, σου λέει, τι να κάνω άλλο. Ακούς, Κωστή. Σκέφτηκα παίκτες άσχημους. Θυμήθηκα. Νομίζω ότι ο νούμερο ένα άσχημος που έχει περάσει ποτέ είναι Φρανκ Ριμπερί. Με μεγάλη διαφορά. Ο Ριμπερί είναι επιτομή της ασχήμιας, ρε φίλε. Επιτομή. Είναι βράτουλας. Επίσης, Πίτερ Μπίρτσλεϊ, το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι. Δεκαετία 80-90 Αγγλία. Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι. Ο Λουκ Τσάντουικ. Ο Ιαν Ράς. Ο Ιαν Ράς ήταν άσχημος. Όχι, ρε. Ήτανε, πώς, τι, δεν ήταν. Εντάξει. Και το παιδί που είπε για το Λαζάρι έχει απόλυτο δίκιο. Άλλος Δράκουλας καθώς. Και από ελληνικό ποδόσφαιρο πιο παλιό. Νομίζω ο Κοφίδης ήταν μια μούρια της. Όχι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι ο. Έλα, και από κοντά τον εγώ δεν το Κοφίδης. Όχι, διαφωνώ. Όχι, ο Κοφίδης δεν είναι. Δεν είναι άσχημος. Για λεπτά χαρακτηριστικά δεν έχει. Έχει μια γριάδα. Όχι. Τα μάτια γκουρλωμένα, τα ζυγωματικά τετράγωνα εκεί, όχι. Το μαλλί σκούπα. Δεν έχει άγρια χαρακτηριστικά, ούτε γωνίες αυτές. Όχι, δεν είναι. Λεπτός είναι, έχει κιλά, δεν έχει. Όχι, δεν έχει, όχι. Είναι. Όχι, διαφωνώ. Ο Καραβίτης δηλαδή, δεν σκατομούρης να πούμε. Ο Καραβίτης. Ο Πέτρος ο Καραβίτης. Μούρη είναι αυτή που έχει. Ο Πέτρος ο Καραβίδας. Ο Καραβίτης, ρε. Καρα... Ο Καραβίτης, ρε. Ασχήμια, ρε. Ασχήμια. Ήταν πολύ παλιός, δεν το θυμάμαι. Εγώ σου λέω και για παλιά, ας πούμε. Εντάξει. Για παλιά. Έγινε, Κωστή. Για χαρά. Έγινε, καλό βράδυ. Ο Τσιρίλο Μαφιόζος. Γρίμπιλας, λέω, Σταμπασίδης.
και Μπάμπης Μουσταγκίδης. Γκόνιας, Σαργκάνης, Ορφανίδης, Βαμβακούλας. Λέει ο 522. Σαργκάνης. Ναι, πιο άσχημος άντρας ήταν ο Γιασουμί Γιασεμάκης και στο μπάσκετ λέει ο Αμπτάλης, λέει Παναγιώτης Λυπηρίδης. Ο Αμπτάλης. Λοιπόν. Ραπτόπουλε, γιατί δεν έχεις μια σταθερή κριτική για τον Ίβιτς? Παιχνίδι με παιχνίδι κρίνεται, κύριε. Λέει πιο άσχημος από το Μουστακίδη του Άρη δεν υπάρχει. Μάλιστα. Καλημέρα. Κώστα. Ναι, κύριε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γιάννης από κάτω, ακούμε φανατικά. Κυριακίδης λέει και Κουτάς. Α, ναι. Τον Κουτά που να το θυμούνται. Το Κουτά που έπεσε στη Λάρισα, ήταν και πολύ κοντός. Ο Κουτάς. Ακού Κώστα, σου έχω εγώ έτοιμο, είναι έτοιμος για μουτσούνα, για καρναβάλι τώρα αυτό σας πω και παιχταράς, έτσι. Για πες. Παιχταράς, ψηλός και μιλάμε τώρα, άκου εδώ. Σύνιτα Γκόγκιτς. Γκόγκιτς, φίλε μου. Γκόγκιτς. Γκόγκιτς, φίλε μου, άμα το δεις από κοντά θα τρομάξει. Προκαλεί ένα τρόμο, μυστήριο και μετά ένα γέλιο. Δηλαδή όλα μαζί. Είναι φοβερό. Απορώ που δεν είπατε. Απορώ που δεν είπατε στο crash, στο test drive. Αυτός που μπορεί να μένει ένα μέτρο πίσω, δύο μέτρα μπροστά από το μάνταλο, τον έχω βρει. Τον έχουν βρει. Και ο Τσιρβίνης τον έχει βρει, ο οποίος είναι μεγάλη λέρα ο Τσιρβίνης. Δεν περίμενα ότι είχε τέτοιες γνώσεις, παλιές δηλαδή. Ο Τσιρβίνης να έχει. Δεν είναι νεαρός ο Τσιρβίνης. Ρε το Τσιρβίνη. Μιλάμε τώρα, οι άλλοι είναι επιλίποτα. Γκόγκιτς και από ξένους ξέρεις ποιος άλλος, έτσι. Για πες. Ο Τζόλα, φίλε μου. Τζόλα και Γκόγκιτς, άμα βγουν μπροστά σου, θα νομίζεις ότι γίνει πυρηνική έκρηξη να μου. Για σκέψτε το λίγο. Θα πες μου, δίδυμο σκοτώνει, έτσι. Και ο Λαμπάκης λέει, όχι, ο Λαμπάκης δεν ήταν άσχημος, ο τερματοφύλακας. Όχι, λάθος. Δεν ξέρω τι. Όχι. Αυτοί οι δύο για μένα είναι. Καραγκούνης λέει, ρε φίλε. Ο Μάνταλος είναι μοντέλο μπροστά του. Ορίστε. Ο Καραγκούνης. Έτσι και κύριε. Γκόγκιτς. Βαμβακούλας. Γιώργος Παπαδόπουλος του Ηρακλή, λέει ο Τσιρβίνης. Έτσι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος του Ηρακλή είναι σαν φυλακόβιο σε κελί στην Ονδούρα, λέει ο Τσερβίνης. Τσερβίνη. Δεν πέθανες ακόμα εσύ, ρε. Σε καταράστηκα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Βίλη. Καλώς τον. Πάπριτσα. Ναι. Έλα. Λοιπόν, είχα σκεφτεί αρκετούς, αλλά από τα μηνύματα με προλάβανε. Ναι. Για Σεμάκη ήθελα να σε πω. Τι μύτη ήταν αυτή, ρε φίλε. Ο Γιασεμάκης, ο Παπαδόπουλος που είχαμε ο ψηλός τώρα που είναι στην Τρίπολη είναι. Ο Γιασεμάκης και ο άλλος, ο... Ο Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος. Ο Γιώργος. Ο ψηλός, ο Φαλακρός, ρε, μεγάλη τη μύτη. Ο Παπαδόπουλος, ποιος Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ... Ο επιθετικός, ρε, εσύ. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Εσύ δεν θυμάσαι τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, τον ανιψιό του Θεοδωρίδη. Επιτομία χήμιας. Και έχω να σου δώσω και ένα που είναι πολύ χειρότερο, ρε φίλε, από το Μάνταλο. Αποκλείεται. Ο Χαβίτο, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, όχι. Με εκείνο το δόντι σαν λασποτήρα, ρε. Εντάξει, το δόντι είναι, δεν είναι το δόντι είναι, δεν είναι άσχημος, όχι. Το δόντι που είναι... Πολύ χάλια. Δεν έχω δει και από κοντά, είναι άσχημο. Όχι, δεν είναι, το δόντι το χαλάει, δεν έχει άσχημα χαρακτηριστικά. Ούτε μύτες ούτε μάτια, είναι ο στόμας να πούμε λίγο. Θα τράκαρε λίγο μεταλλίκα. Θα περίμενα να πείτε άλλο παίκτη του Άρη που έπαιζε με το Χαβίτο, πολύ άσχημο άντρα. Πώς δεν το θυμηθήκατε? Κρίστη Βαγγέλη, ρε φίλε. Έλα, εντάξει, το Αλβανάκι καλό ήταν. Το Αλβανάκι, ασχήμια μεγάλη. Άντε, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, φίλε. Πάμε αέρα. Πάμε, ναι. Έλα, έπεσες. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ρε φίλε, το Ζαραδούκα ξεχάσατε. Ο Ζαραδούκας, ρε φίλε, επιτομίας χήμιας. Πω. Ο Μαλούς, ο Κολτσίδας. Η ασχήμια, λέει, συνήθως μαζευόταν στο Καριλάου, λέει ένας. Ο Μαλούς με τον Κολτσίδα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Έλα, για χαρά. Ο Τσολερίδης. Ναι, ρε φίλε, τον βρήκες. Τον βρήκες. Με διαφορά. Μαζί με το Μάνταλο πρέπει να κάνανε δίδυμο μεγάλο. Ναι, μεγάλο. Και επίσης ένας παλιός του Εθνικού, ο Κοτίδης. Ο Κοτίδης του Εθνικού. Ναι. Το θυμάμαι. Ναι, το θυμάμαι. Ένα φοράκι έτσι καλό. Δεν μου λες τώρα, ο Μπίσεσβαρ δεν είναι άσχημος άντρα? Σαν αρκουδιάρης σε εμποροπανήγυρι είναι, λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Δεντροπόταμο από μακριά. Ρε φίλε, αν πάει στο Δεντροπόταμο, θα του πούνε, ρε φίλε,
Κάπου σε ξέρω δικό μα είσαι να πούμε. Ο Μπίζες Βάρε, ρε φίλε. Τι ασχήμια είναι αυτή, ρε. Πο-πο-πο. Ο Ζαραδούκας. Ο Ζαραδούκας. Πο-πο-πο-πο-πο-πο. Δηλαδή, άμα βάλει τον Ζαραδούκα και τον Μάνταλο σε κράσ τεστ ασχήμια και τον Τζολερίδη και βάλει κριτική επιτροπή, θα συνεδριάζουν 10 μέρες για να βρίσκουν άκρη να πούμε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται. Για χαρά. Επόμενο κύριο, καλημέρα. Σε βρήκα. Με βρήκες. Βέβαια. Γιαούρ Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης πού έπαιζε? Σε ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ. Ο μαύρος, το εξτρέμ. Δεν είναι αυτός. Αυτόν τον ξέρεις? Όχι. Αποκλείεται να πιο άσχημος από αυτόν που λέω εγώ. Έπαιζε ερασιτέχνες ΠΑΟΚ και μετά έπαιξε 10 χρόνια Β' Εθνική. Θα σας και πω αυτό... τι θέση έπαιζε. Δεξιός μπακ. Αυτός έπαιζε τότε επί εποχή Αλαβάντα, Αλεξανδρίδη κτλ. Τη δεκαετία του 70, το δεξί εξτρέμο. Αυτός έπαιζε στους ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ μαζί με παράσχους, μαζί με τέτοια γενιά δηλαδή. Κατάλαβες? Ήτανε ναι. Συμπαίκτης με τον παράσχο αυτός στον ΠΑΟΚ στους ερασιτέχνες. Α, και το Μιχαηλίδη μπορείς να το θυμηθείς, ένας μαύρος. Δεν το θυμάμαι το Μιχαηλίδη δυστυχώς, γιατί μάλλον δεν έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Όχι, δεν έπαιξε στους ερασιτέχνες. Έπαιξε και όχι, μετά έφυγε. Ναι, όχι, όχι. Μιλάμε για να παίξει Α' Εθνική. Κούκι δεκάρι. Ήταν από τη μια ο Γκιαούρ και από την άλλη έπαιζε και ο Αλαβάντας νομίζω τότε. Ναι. Είχαν ένα εκεί, αλλά αυτό πρέπει να τον δεις, ας πούμε, να το θυμηθείς. Μου λες, ρε φίλε. Ναι. Τον Πενίσκο το θυμάσαι? Τον Πενίσκο. Τι παιδί, ρε φίλε. Το Μίμη τον Πενίσκο. Από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από τα καλύτερα παιδιά. Άσχημος άντρας. Ναι, ναι, άσχημος. Τον Όλε που τον βάζεις. Τον Όλε. Όλε. Ναι. Εντάξει, Όλε. Εντάξει, δεν ήταν και να πει. Αυτό... Εντάξει, ναι, ήταν λίγο αυτό... πολύ αδύνατο, λίγο καμπούρη ήταν και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, ναι. Και αυτό ο αριστερό, ο Μπακ, ο Σγουρομάλης, ναι. Τώρα που έπαιζε μέχρι τελευταία. Και ο Λάζαρο. Και ο. Σνάκ. Ο Βάγκης, ο Βάγκης ήταν άσχημο του Άρη. Ο κοντό εκείνο. Ο αριστερό. Ξέρει, ρε φίλε, και ποιο θα γίνει πολύ άσχημο γέρο με μουτσούνε, σαγόνια και καμπούρη. Ποιο θα γίνει, λε, από αυτού που παίζουν τώρα. Άσχημο γέρο, πολύ άσχημο γέρο θα γίνει. Με μουτσούνες, αγώνια, μύτες, κούρα και τέτοια. Ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος, ρε φίλε. Τώρα δεν το λες άσχημο. Αν γεράσει όμως θα γίνει πολύ άσχημος γέρος. Τώρα δεν το λες άσχημο, όχι. Είναι γλυκό άγορι. Αυτός έπαιζε δεξί μπακ, είπες επί παράσχου. Στους ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ και μετά έπαιξε σε ομάδα Β' Εθνικής νομού Θεσσαλονίκης 10 χρόνια. Μιλάμε για ασχήμια, δηλαδή μιλάμε για φάτσα, φοβερή φάτσα. Δεξί μπακ. Τα σπάει τους καθρέφτες. Πώς είπες? Δεξιός μπακ. Δεξιός μπακ. Δεξιός μπακ. Δηλαδή πριν έρθει ο Γουναρής ή με το Γουναρί. Ποιον? Πριν έρθει ο Γουναρής. Στον ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι. Είχε έρθει ο Γουναρής. Αυτός έπαιζε στους ερασιτέχνες τότε. Όχι ο Χατζή Αντωνίου που πήγε στα Γιάννενα. Όχι ρε, όχι. Μάλιστα. Θα με κουράσεις αλλά θα το βρω. Δεν θα το βρεις. Εάν παρακολουθούσες Β' Εθνική εκείνη τα χρόνια, άμα στον πω θα τον θυμηθείς. Παρακολουθούσε ερασιτέχνες ΠΑΟΚ. Παρακολουθούσε ερασιτέχνες ΠΑΟΚ. Βέβαια. Ήταν, και... Ναι, όχι. Ήταν δηλαδή με τον Ορφανό, δεν ξέρω, ήταν κάνα δύο χρόνια πιο μεγάλος από τον Κώστα τον Ορφανό. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβε ο Ορφανός. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβε. Ναι. Ο Ορφανός είναι το 56, άρα αυτός πρέπει να είναι το 54 γεννήθηκε. Το 54, το 54. Πάμε 50 δευτερόλεπτα, δεν θα τον βρείτε. 50 δευτερόλεπτα, διάλειμμα, τελικό Μπαρτσελόνα Αθλέτικο 1-1. Πάμε. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος που είναι μπασκετικός μου λέει για τους ανάλογους μπασκετικούς εδώ. Μου στέλνει μήνυμα. Μπακατσιάς λέει και Γκιτζογιάννης στο μπάσκετ. Μάλιστα. Γκιτζογιάννης. Όχι Γκατζογιάννης. Ο γιατρός Ηρακλειδέας, κολόγερε Μέση από τα 29 Παλέμαχος, πού να αντέξει μας με τέτοια ένταση. Βρίζει το Μέση γιατί έπαθε θλάση. Εντάξει, άνθρωπος είναι, θα πάθει και θλάση. Τι να κάνουμε. Ο Γιαννάκης, απάκμακ, Σοκράτης ο Φρυδόπουλος του Ιωνικού. Άσχημος και αυτός, αλλά όχι σε υψηλά επίπεδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμπρός, καλημέρα. Χατζιωαννίδης του Απόλλωνα, Καλαμαριάς και Τσολαρίδης, αλλά και τον ανιψιό του φίλου σου του κύριου Πέτρου. Μιλάς για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Νίκο Εφοριακέ, σας ακούμε κύριε, ναι. Ναι, ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως. Ναι, καλημέρα σας. Να συμπληρώσουμε τους ασχημάντες επιθετικούς της Ρόδου τότε. Ναι. Κώτης Παπαϊκονόμου. Ναι. Και Γιωργαλής. Ναι, ο Γιωργαλής. Ήταν... Τριάδα ασχήμιας.
ασχήμιας. Εναντί, θες με τον Δοξάκη που... Ο Δοξάκης ήταν κούκλος. Το βάζω στην κορυφαία δεκάδα των παρουσίαστων μαζί με Σάκη Μουστακίδη και μερικούς ακόμα. Ο Δοξάκης ήταν από τους πιο ωραίους άντρες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, ναι, ο Δοξάκης πραγματικά. Δηλαδή... Εγώ επειδή ήμουνα και κάναμε και παρέα τότε, όταν έπαιζε στον Ιωνικό, εθνικό Ιωνικό. Είχα στον εθνικό πήγε μετά τη Ρόδο. Ναι, και μετά πήγε Ιωνικό. Ναι. Ναι, πήγε Ιωνικό αλφαεθνική του στον Κανελάκη. Είχε ένα μαγαζί με λευκά ίδιο Δοξάκης στον Πειραιά κοντά σε μια θιά μου. Μια θιά μου στον προφήτη Λία πάνω κοντά και τον είχα γνωρίσει μια αλφέτα, κάναμε παρέα. Οι γκόμενες δεν τον αφήναν ήσυχο. Δηλαδή, όπως το φανταζόμουν και τότε μικρός, λέω σαν και αυτόν θέλω να αναγγέλλω. Τον κυνηγούσε. Δύο ακόμα άσχημους. Ναι, ναι. Ο Αρδίζογλου της ΑΕΚ. Ο Αρδίζογλου Χριστάρας, ναι. Ναι, ο Μίτσος Μαυρίκης του Πανιωνίου. Ο Μίτσος ο Μαυρίκης. Γλυκός άσχημος. Ναι, εντάξει, ναι, είχε κάτι το συμπαθητικό. Ναι, 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 ναι. Αυτά. Ναι. Ο αρμόδωρος του εθνικού νομίζω. Όχι, όχι, ο Ηλίας, ο αρμόδωρος όχι. Όχι, όχι. Για τον Παπαδιό που είπε ένας νεαρός, ήταν στη βασική αμυντική. Πραγματικά τον βάζω στη δεκάδα των πιο άσχημων. Μαζί με Δουρδουνά του Διαγόρα Ρόδου τότε. Το θυμάσαι. Το 87. Το Δουρδουνά, πού τον θυμήθηκες, ρε φίλε. Μπακαρίς, για να θυμηθούμε, Δουρδουνάς. Ο Δουρδουνάς που είχε κάνει 3 γκολ στον Άρη σε ένα κύπελο. Διαγόρας Άρης 3-1 με 3 γκολ χατρίκ του Δουρδουνά. Και για 6 αγώνες, 3 χρόνια που ήταν ο Διαγόρας Ρόδου, τον κερδίσαμε και τις 6 φορές στο πρωτάθλημα και αποκλειστήκαμε στο κύπελο. Πραγματικά τι μου θύμισες τώρα. Η πιο άσχημη είναι, λέει, ο Γκόνιας και ο Σκούφαλης. Ο Σκούφαλης δεν ήταν άσχημος. Ο Σκούφαλης έμοιαζε πολύ με τον Τεν Τεν. Το θυμάσαι, ναι, τον Τεν Τεν. Στην κορυφή των πιο άσχημων όμως πάντως βάζω τον Γκόνια εγώ νούμερο 1. Ο Γκόνιας. Ο Γκόνια του Λεβαδιακού. Ναι, ναι, ο Πεκταράς. Πεκταράς, το βάζω τον πιο άσχημο που πέρασε ever. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η γκόμενα του Μάνταλου, λέει, η Βραχαλή, που είναι στο Sky, λέει, και αυτή, λέει, είναι άσχημη. Δεν την ξέρω την κοπέλα, εγώ μιλάμε για τον παίκτη τώρα, δεν μιλάμε για... Ο Μιχαλίτσος Δρεραμπ, λέει, σαν να τράκαρε με στάγκερ φορτωμένο με... Φίλο Μιχαλίτσος όμως 59 χρονών, γυμνάζεται 2 ώρες τη μέρα και είναι κτίνος. Και δεν είναι άσχημος, έχει και τα σπυράκια. Ο Φούρναρης ξέρει περισσότερα να μας πει. Αν βρήκε το δεξί το μπακ, υποκλίνομαι. Καλημέρα. Άντε βρε το Μάρ, καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα Τερίτης παίζανε, Κοπανός παίζανε, ο Λαρίδης ήτανε... Τους θυμάσαι ρε, πήγαινες, έβλεπες. Ο Τένις ήτανε, ναι. Ο Καραμίτσος, ο Παρτσόγλου, ο Κούλης από την γειτονιά μας. Ο Παρτσόγλου, όχι, ο Παρτσόγλου δεν ήταν άσχημος. Όχι, δεν ήταν, δεν είπα για άσχημο. Ο Παρτσόγλου είναι του Χατζηδονίου γαμπρός. Ναι, όχι, δεν ήταν άσχημος ο Παρτσόγλου. Όχι, ήταν τώρα. Τέλος πάντων, ο Δοξάκης τι μου θύμισες και το παιχνίδι Ηρακλής Ιωνικός. Τι, τον πέναλτι, ρε φίλε. Μιχαηλίδη Γκιάουρ, νομίζω λέγανε το Μιχαηλίδη του Ηρακλή που είχε έρθει από τη Δόξα. Δεν τον πρόλαβα, δεν τον θυμάμαι εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρεις τι έλεγε ο Αλέφαντος. Τι είπε. Φιρέ, άμα σε φύγει το center forward, τι θα τα κάνεις, ναι. Θα τρέξω να τον προλάβω, λέει, και άμα τον πρόλαβα, τον πρόλαβα. Μιχαηλίδη, τι θα τον κάνεις εσύ, έτσι και με φύγει, λέει, τον έχω στείλει στα κάγκελα. Εσύ θα παίζεις, έλεγε. Αλέφαντος. Ναι, ο Χατζησκουλίδης του Εγάλεο ήταν άσχημος, λέει, ένας. Περίμενε. Ναι. Ρέλης Εξωμανίδης. Ναι. Φωστήρα. Ρέλης Εξωμανίδης. Ο ένας είχε τρακάρει με μηχανή του τρένου. Και έκανε δήλωση. Φωστήρα παίζανε αυτοί. Ναι. Ο Εξωμανίδης ο Εγάλο. Ναι, Εγάλο, ναι. Ο Εξωμανίδης είχε τρακάρει με πλοίο αυτοί. Και είχαν κάνει δηλώσεις, ας πούμε, ότι κάνανε ζημιές στα πλοία αυτά. Έτσι. Ρε τι πάθανε. Ο Τσιαντάκης έβγαινε, μετά, έβγαινε στη Θηβών. Ναι. Και μετά από 24 λεπτά έβγαινε αυτός, έβγαινε η μύτη του πρώτα. Ο Γκόνιας πολύ άσχημος, ναι, όντως. Γιατί ο δικός σας ο Κλωτσίδας. Κούκλος. Τι κούκλος ρε εσύ, τον είδε η φωτογραφία οι άλλοι και κόντυψε να μείνουν. Ο Ζέγκα πιο άσχημος, λέει, είναι και ο Λεσκός. Ο Ζέγκα είναι, αλλά εγώ πιστεύω αυτό που είπες, ότι θα άσχημος γέρος θα γίνει ο Κάτσε. Και ο Κάτσε θα γίνει άσχημο γέρος. Πολύ άσχημος. Πάρε παιδί μου. Ο Παπαδόπουλος, επειδή εγώ... Ο Γιώργος. Γερό παιδί. Ναι, το βλέπω κάπου εκεί στην έκπροπο. Μίλησα με τον αδερφό του, γνωρίστηκα με τον αδερφό. Δεν ήταν θείος του. Ξαδέρφια ήταν, με είπε. Με τον Πέτρο Θεοδωρίδη. Ναι. Ξαδέρφια. Ξαδέρφια με λέει είμαστε. Εμείς, γιατί τον είπα εγώ θείος σου. Για ανιψιό τον είχαμε εμείς. Έτσι λέγανε, ότι ήταν ανιψιός. Ξαδέρφια ήταν, δεν ξέρω. Ξαδέρφια με είπε ότι είναι, ας πούμε. Τώρα εντάξει, για τους άλλους τους είπανε. Γρίμπλα, Τσολερίδη, Πάπρη. Πατσιαβούρας Νίκης, όχι, Πατσιαβούρας Νίκης. Όχι, ο Πατσιαβούρας, ο Μιστακίδης ήταν ο... Μιστακίδης, ναι, ήταν ο Μιστακίδης, ο δικός σας, ας πούμε. Καλά, εσείς είχατε συλλογή από άσχημους. Άκου, Γιάχιτς.
Ο Γιάχης. Εντάξει, ο Γιάχης δεν ήταν βολέας. Αλλά τώρα αυτό κόλλησα με το δεξί του μπακ που έπαιξε εδώ σε ομάδα τη δικιά μας. Έπαιζε Αραστέχνες ΠΑΟΚ και μετά έπαιξε 10 χρόνια Β' Εθνική. Ρεσί ο Φαρμάκης. Όχι, ο Φαρμάκης ήταν φαλακρός, δεν ήταν άσχημος. Φαλακρός ήταν ο Φαρμάκης. Ομάδα Β' Εθνική είχαμε το Μακεδονικό και το... δεν είχαμε άλλες ομάδες. Πώς δεν είχατε. Β' Εθνική τότε. Βέβαια. Στον ομό Θεσσαλονίκης, ποιες ήταν οι ομάδες. Ο Εύωσμος. Για πες. Παίξανε Β' Ε. Για πες ποιες ομάδες. Ο Εύωσμος έπαιξε. Ο Αγροτικός Αστέρας ήταν εκεί. Ο Αγροτικός Αστέρας έπαιξε. Ναι. Ο Παύλος Μελάς πρέπει να έπαιξε. Έπαιξε και ο Φίνικας Πολύχνης έπαιξε. Και ο Φίνικας Πολύχνης έπαιξε. Έπαιξε, ναι. Και ο Παύλος Μελάς πρέπει να έπαιξε. Ναι. Τον Παύλο Μελά το θυμάμαι όταν πήγε, έφυγε αυτός ο Κουσουλάκης ο Μεγάλος. Ναι. Από τον Παύλο Μελά και πήγε στη Ιβέρεια. Ο Βαγγέλης. Όχι ο Βαγγέλης, ο Μεγάλος. Α, ο άλλος, ναι, ναι. Ο πιο μεγάλος. Πιο μεγάλος. Τρεπάκα έπαιζε αυτός. Ναι, 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 ναι. Όχι, ο Βαγγέλης και... Χαφάρα ήταν ο Κουσουλάκης. Εξάρι φοβερό. Εξαρόχταρο. Βέβαια. Και άλλη ομάδα. Και άλλη ήταν. Και άλλη ομάδα ήταν. Καλαμαριά ήταν. Καλαμαριά ήταν. Στην Καλαμαριά ήταν. Όχι. Είσαι πολύ το Μάρι. Το πρώτο το γράμμα πώς είναι. Α, δε. Δε το, πάω, το ένα γράμμα σε λένε, ρε. Δε, άμα θα το βρεις αμέσως να σου το πω. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε, για χαρά. Τσιμπλίδης, ρε, λέει. Ραπ Τσιμπλίδης. Πω, πω, ασχήμια. Λοιπόν, προπονητής άσχημος ο Γκμόχ, λέει ο φίλος. Ο χειρότερος, λέει όλων. Ναι, ο Αρχοντίδης Κούκλος ήταν. Ο Ζέκα, Λούπου, λέει. Όχι, ο Λούπου ήταν παιδαράς. Όχι. Αν και Αργιανός ο Γκάλης, ρε φίλε, και από μπάλα ο Βάντε Σαρ, φοιτητή στην Καβάλα. Όχι, ο Γκάλης ποτέ. Ο Γκάλης άσχημος, όχι. Το Λουμπού τι ξέχασες, λέει ο άλλος. Γκόνιας, Κομίχες, λέει ο άλλος. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, πιο άσχημος από τον Μάνταλο. Μην επικαλείστε μύτες, λέει ο Αντώνης ο 716. Ο Παντελής Καφές, λέει ο 649. Ο Μαλούς, λέει ο 718. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Μπράβο. Το βρήκα. Αν το βρήκες, ρε κερατά. Αν το βρήκες. Έπαιζε στη ΜΕΝΤ. Ναι. Και ήταν ο Κώστας ο Μπόλκας. Έπαιζε στην επανομή και ήταν ο Μπόλκας, όντως. Ο Μπόλκας. Στην επανομή. Περίμενε. Περίμενε γιατί συμπαίκτης μου ήταν στη ΜΕΝΤ τώρα. Πλάκα με κάνεις. Ο τέτοιος ο Μαλούχος είμαι. Στη ΜΕΝΤ Β' Εθνική πότε έπαιξε Β' Εθνική. Β' Εθνική δεν έπαιξε μας. Άλφαρες στη Εθνική έπαιζε. Εγώ δεν μιλάω για ερασιτέχνες. Εγώ μιλάω για παίκτη Β' Εθνικής. Η ΜΕΝΤ ήταν στο ερασιτεχνικό. Έπαιξε ο Μπόλκας στη ΜΕΝΤ. Δεν έπαιξε ρε ο Κώστας. Δεν το θυμάμαι. Πλάκα με κάνεις. Εγώ τον θυμάμαι στην επανομή χρόνια δεξιμπάκι. Έπαιζε και στη ΜΕΝΤ 3 χρόνια. Ρε σκατόφατσα ρε. Το βρήκες ρε. Ρε βρωμόσκυλο, το βρήκε στον Πόλκα, ρε. Καλά, ο Κώστας είχε και πολύ μεγάλο γέλιο. Ξέρεις τι χιούμορ είχε ο Πόλκα. Τι χιουμορίστας ήταν ο Πόλκα. Ήταν τελευταία, έχει κανένα χρόνο τώρα, το βρήκε στο. Πού είναι, στην ταβέρνα του, πες το ρε. Ψάχνω να το βρω. Φύλακο που κάνει εκπομπή στον Αρένα. Δεν το. Του Γιώργου. Έχει ταβέρνα ο Γιώργος. Είχε ταβέρνα ο Γιώργος, πες το να το. Δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ τώρα. Όχι, στον. Στο άλλο, το σταθμό, στον Αρένα, στο τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, ποιος είναι, θα τον βρω εγώ. Ο Γιώργο που έμεινε και στον Ολυμπιακό, ρε. Γιώργο και το λένε. Καλαμαριά. Γιώργο το λένε. Ναι. Θα το βρω. Α, εκεί πάει. Αν το δεις τον Μπόλκα, του δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Είχε έρθει με τη γυναίκα του, τι γέλιο είχαμε κάνει. Είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Εγώ έπαιζα μαζί του στη ΜΕΝΤ. Ναι, έπαιζε. Α, έπαιζε στη ΜΕΝΤ, δεν το ξέρα. Έπαιζε, δηλαδή μετά τον ΠΑΟΚ πήγε στη ΜΕΝΤ και ύστερα πήγε στην επανομή. Στη ΜΕΝΤ πήγε και μετά έφυγε και πήγε η Β' Εθνική. Α. Εγώ νομίζω ότι ήρθε στην ΜΕΝΤ με μια φουρνιά που είχε προπονητή ΜΕΝΤ τον Πρόγιο. Το Λάκη ήταν εκεί προπονητής, ο Λάκης. Ναι, έγινε σαν παράρτημα του ΠΑΟΚ τότε και είχαν έρθει κάποιοι από εκεί από τον. Ναι. Α, ήταν έτσι. Και ήρθε και ο Μπόλκας μαζί. Ήταν και ένας τερματοφύλακας, ένα ομορφόπεδο, ένας γεροδεμένος. Ήταν τρίτος στον ΠΑΟΚ και είχε πάει στη ΜΕΝΤ. Ο Κουκουτσάς, ρε. Ο Κουκουτσάς, ναι. Ναι, ο Γιώργος. Ομορφόπεδο. Ναι. Άμα το δεις τώρα θα τρελαθείς. Το ξέρω, το βλέπω. Τώρα έρεγε, κρίμα. Και τώρα που είναι σε μεγάλη ηλικία. Αμόρφωτο παιδί, μωρέ. Καλό παιδί. Καλό παιδί, ήσυχο παιδί. Τώρα στέλνει ένας ένα μήνυμα και λέει Μπόλκας, λέει, ή Κόλκας. Ρε, πάτε στο διάλο, ρε, καθάρμα. Κατάλαβες, Κώστα, ποιος είμαι. Ρε, κουφάλα μαλούχα, είναι δυνατόν να μην σε κατάλαβα. έγινε. Πας για ψάρεμα, ρε, παραλία, πας για ψάρεμα. Πάω, σήμερα πήγα.
Πιάνεις τίποτα. Κάτι λίγδες πήρα. Λίγδες. Εκεί που πας και ψαρεύεις, μόνο λίγδες θα βρεις. Ρε τον άνθρωπο. Πήγα, αλλά είχε αέρα και κρύο, σαν και έφυγα. Ναι. Και ευτυχώς γιατί έπιασε βροχή μετά. Άντε καλά. Άντε, άντε φιλιά. Τον βρήκε ο σκύλος. Τον βρήκε, δεν τον βρήκε ο Φούρδανης, κοντά ήταν ο Φούρδανης. Ο Φούρδανης κοντά, το τριγύριζε. Λοιπόν, μας φέραν μπαμπάτσικα εδώ. Έτσι. Μας φέραν μπαμπάτσικα τα οποία είναι στην Αγίων Πάντων. Εδώ. 28, ε. Κατόρθωσε κανένα να φάει τρία. Φάγανε αρκετά άτομα τρία. Τρία, ε. Ναι, ναι, τι κιλά είσαι, του σουγλάκου τα κιλά ήταν, πώς ήταν. Όχι, ήταν και. Φυσιολογική. Φάγανε τρία ο ένας. Ναι, σου πάρε μεγάλο. Ναι. Μπράβο. Αρκετά άτομα. Αρκετά άτομα. Δεν φαίνεται με τον Τσίπρα, θα έχει θέμα. Θα έρχονται τρία σαν θα τα τρώνε. Αγίο Πάντων 28. Αγίο Πάντων 28 είναι Κώστα. Τρως ένα, 3 ευρώ. Τρως δύο, 5 ευρώ. 5 ευρώ. Και τρως μετά τρία και δεν πληρώνεις τίποτα. Μάλιστα. Τρως τρία και δεν πληρώνεις τίποτα. Στα δύο την πληρώνεις. Στα δύο πληρώνεις το ένα. Το ένα. Το ένα. Το οποίο κάνει. Ξεκινάει από 3,10 ως και 3,90. Ως και 3,90. Ανάλογα με τα υλικά που θα βάλεις μέσα. Έτσι. Μάλιστα. Και το τηλέφωνο σου ποιο είναι. Το τηλέφωνο είναι 51-0-45. Πες το 3-3. 5-10. 2-31. 0. 0. 5-10. 0-41. 0-41. Ναι. Μάλιστα. Σιγά δεν μην βρεις ρε ζωχαδιάστηκες να πούμε. Έλα. Σ' ακούμε. Καλημέρα γόρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Κατσιαμπής ρε φίλε, όχι Κατσιαμπής, ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Άσχημος είναι ο Κατσιαμπής. Επειδή έχει τα σκάματα, έφαγε τη μύτη του τα ζυγωματικά του. Ο οδηγός Κρυσάβα δεν ήρθε το μήνυμα σου. Σ' ακούμε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Σαν, επειδή μιλάτε για άσχημος και ωραίος έτσι, θα είναι άσχημη η ομάδα. Άσχημη, α, πολύ ωραία. Σαν άσχημη ομάδα, ναι. Βέβαια το πάω αλλού από που πας. Πάντο που θέλεις, εγώ ακούω. Άσχημη και μάλλον ηλίθια η ομάδα, η οποία μέχρι και τις εκλογές της ΕΠΟ ναι. θα χάσει βαθμούς. Μιλώ για τις τέσσερις. Ναι. Επειδή τα μάτς μέχρι και την έκτη αγωνιστική είναι συγκεκριμένα, μόνο ένα ντέρμπι υπάρχει, το ΑΕΚ, το Ολυμπιακός ΑΕΚ, ναι. την αγωνιστική. Τα άλλα μάτς πάνω κάτω είναι εύκολα για όλους. Ναι. Άρα μέχρι να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει στις εκλογές της ΕΠΟ που τώρα υπάρχει ομερτά, ναι. δεν μιλάει κανένας, γιατί το αποτέλεσμα είναι αμφίροπο, πολύ αμφίροπο, ναι. και κανείς δεν ξέρει τι θα είναι. Θα είναι λοιπόν άσχημη η ομάδα που θα χάσει βαθμούς μέχρι και τις εκλογές της ΕΠΟ. Και από εκεί και πέρα θα δείξει ποιος θα πάρει και τι θα πάρει. Ναι. Και μια και μιλούσατε για άσχημους, φεύγω από εκεί. Για άσχημους παίκτες, εγώ δεν θα πω ποιος είναι άσχημος παίκτες. Εγώ θα πω, γιατί υπάρχουν πολλοί άσχημοι παίκτες που είναι γοητευτικοί. Ζαν Πολ Μοντό, ο πιο άσχημος ήταν και ήταν και γοητευτικός. Ναι. Εγώ θα πω ποιος ήταν ο πιο αχώνευτος παίκτες. Αχώνευτος. Αχώνευτος. Η αχώνευτη φάτσα. Ναι. Που δεν τον γούσταραν ότι οι ίδιοι οι οπαδοί της ομάδας του. Πού είναι αυτός, δε φίλε. Εννοείται ότι ήταν Πελοποννήσιος. Τι άλλο. Ποιος ήταν. Στο Γαύρο έπαιζε. Πελοποννήσιος στο Γαύρο. Ποια ήταν η αχώνευτη φάτσα που δεν τον γούσταρε κανένας. Που ήθελες να τον αγαπήσεις όταν τον έβλεπες. Ο Δαβουρλής. Όχι. Όχι. Ο Δαβουρλής ήταν συμπαθής. Νέος είναι. Νέας γενιάς. Νέας γενιάς. Πιο αχώνευτη φάτσα από τον Πατρινό υπάρχει. Τον Κατσουράνη λες. Ποιο Κατσουράνη. Ποιο να ρε. Ρε το Φαλακρό, ρε το Γεωργάτο. Η επιτομή της αχώνευσιάς. Της αχώνευσιάς. Τον άνθρωπο ρε. Α, τον άνθρωπο ρε. Για χαρά. Όλοι μιλάτε λέει, αλλά δεν έχετε δει τον μπουλού του Ηρακλή. Α, πα, 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 πα. Τρομακτικά άσχημος τύπος. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε. Να το. Ερωτική πόλη. Στέλνεις μηνύματα με το όνομά σου, αλλά δεν στέλνεις τίποτα άλλο από εκεί. Τι να κάνουμε, αφού τα ξηροκάρπια τα πήρατε προχθές. Τι θέλετε άλλο. Καλά. Εκπομπή υποσχέθηκε ότι κάτι μπορεί να γίνει, να κάνετε μαζί, γιατί ήταν και ο φίλος ο Αριανός. Αδερφικό σωματείο είστε, φιλήσατε το δαχτυλίδι, η ομάδα της καρδιάς σας. Κάποια εκπομπή στο καινούργιο του κανάλι του Πειραιά θα πάρετε. Κοίταξε, εφόσον οι συναγωνιστές μου, οι φίλοι μου, τους έχω μοιήσει στον καπιταλισμό,
Τώρα αν έρθει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Αλαφούζος και μου πει πάρε 100 χιλιάρια το χρόνο, τι από εγώ, όχι. Δεν είναι. Για τα λεφτά δεν γίνονται όλα. Σωστό. Λοιπόν, για τον Βακουφάρη. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Βακουφάρης ο Γκούφι από το Κορδελιό που έπαιξε Αγροτικό Αστέρα. Εντάξει, είχε μια εξωτική ομορφιά κορδελιώτικη. Ρε εσύ ένας που έπαιζε. Πού έπαιζε και μετά πήγε Δέλτα Εθνική, ένας άσχημος center for. Στην επανομή τελευταία τον θυμάμαι. Πώς το λέγανε. Πώς δεν παρακολουθούσα πάνω μου. Εγώ θυμάμαι έναν Τσίλιο. Ο Τσίλιος. Στην επανομή. Ναι. Και εκείνος άσχημος άντρας. Δηλαδή πρόσεξε τώρα. Το Κουτά τον ανέφερες γιατί ήταν στη Λάρισα. Ο Κουτάς, ο κοντός. Ο Κουτάς άσχημος. Ναι. Ένας που έπαιζε στην ομάδα της καρδιάς σου και ήταν και που έπαιξε Ξάνθη μετά ο υδραυλικός ο Κυρικλίδης. Δεν θυμάμαι. Μάκης Κυρικλίδης, άμα δούμε λίγο Καμπούρης ήταν. Δεν θυμάμαι. Αυτός ήταν. Ο Βάγκης τον είπατε. Δηλαδή ποιο να θυμηθώ. Δηλαδή αυτόν που θυμάμαι. Μιχάλης σαν... λέει Τσαντεκίδης. Ο Τσαντεκίδης έπαιξε Β' Εθνική με τον Αγροτικό Αστέρα μετά την εποχή, δηλαδή ξεκίνησε μετά την εποχή του Γούσιου, δηλαδή των αδερφών Γουσέη, εντάξει, μαζί με Κωστάκη Σιμεωνίδη παίζαν ναι, αυτοί. Ναι. Ο Μιχάλης, ναι, ο Τσαντεκίδης. Υπήρχε ένας που ήταν Δέλτα και Β' Εθνική, ο Κώστας ο Γιαλός από την Εύβοια. Ναι. Αυτός ήτανε. Ο Μαρμαρίδης που ήταν δεύτερος θερματοφύλακας σε 5 χρόνια έπαιξε ένα μάτς. Ο Γκόλαντας της Λάρισας λέει ένας σαν Τούρκος δεσμοφύλακας ήταν. Ο Γκόλαντας ήταν και ψηλό παιδί ρε παιδί μου. Εντάξει, είχε αρκετό πράγμα. Ένας που έπαιξε Β' Εθνική, δεν θυμάμαι αν έπαιξε με το Λιβαδιακό στην Α, ήταν ένα Τζάτζος. Αυτός ήταν. Να σου πω έναν παιδί... άλλο άσχημο. Να σου πω έναν άσχημο που έπαιξε Α' Εθνική λίγο όμως. Ποιον, τον Κώτη λες από το Διαγόρα. Όχι ρε, στην Καλαμαριά έπαιξε λίγο. Ο Μπουρδαμής ρε φίλε. Μπουρδαμής. Ο Μπουρδαμής ρε φίλε. Ο Μπουρδαμής ρε φίλε. Δεν μου λες. Τον είχα συμπέφτει εγώ. Δεν ήταν άσχημος. Όχι, ο Θέμης, όχι. Όχι. Μπορώ να το χαρακτηρίζω συμπαθητικό, γλυκό κτλ. Όχι, ούτε καν. Δεν μου λες. Ο Θέμης, όχι. Ήταν και μοντέρνο αριστερό back half που έπαιξε στη μεγάλη δαπνοστεφανωμένη ομάδα Αγγελής ρε φίλε. Όχι, ο Αγγελής δεν ήταν άσχημος. Όχι. Ομορφάντρας, ρε φίλε. Όχι. Γιατί είχε μια γελική ομορφιά να πούμε. Όχι. Είχε φαλάκρα, είχε φωτιά. Ούτε ο Φυλακούρης μπορεί να τον πει άσχημο. Μηταράς. Ο Φυλακούρης ήταν ευγενής νέος τότε. Και επειδή ήταν. Να σου πω ρε, εσύ για το Φυλακούρη, γιατί δεν είπαν για το Φυλακούρη. Επειδή ήταν τόσο γλυκός άνθρωπος, ο τότε ο Φυλακούρης, χιουμορίστας και καλό παιδί, όποια ασχήμια φυσική. Ας πούμε, μετατρέπεται σε συμπάθεια. Οπότε δεν τον βλέπεις άσχημο, τον βλέπεις όμορφο. Κατάλαβες, δεν τον βλέπεις όμορφο, αλλά δεν τον βλέπεις ναι, άσχημο. Επειδή, ναι, επειδή ήταν καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Τώρα, ναι. Καλό παιδί με λες, πρόσεχε. Γιατί με λες για καλό παιδί τώρα, αλλά και αυτός καλό παιδί στο fair play με την ομάδα της καρδιάς σου το 7-1 δεν έδειξε καλοσύνη. Έτσι με 7 παίκτες έπαιζε η ομάδα της καρδιάς σου και αυτοί συνεχίζαν να βάζουν γκολ, έτσι. Το 7-1, Και εσένα τι σε νοιάζει. Όχι τι με νοιάζει, να τα λες αυτά, Κωστάκη μου, τα λες, γιατί να μην χαϊδεύεις τις αμαρτωλές ομάδες. Έτσι. Διότι εμείς, όταν εμείς κάναμε ελληνοποίηση στην Αθήνα, το ΠΟΚ, έτσι, εσείς στη Θεσσαλονίκη δεν είχατε πάρει ακόμα χαμπάρι. Δεν μου λες, ρε φίλε. Και Άλτσιμπαρ κάναμε και Πολέτη κάναμε και Περσίδη κάναμε Έλληνα και Κουμπλή κάναμε Έλληνα. Και Λίναρη, ποδοσφαιρομάνα ηχείος που έκανε το Λίναρη, έτσι. Δεν μου λες ρε φίλε, σε γραφείο, ναι, σε γραφείο Κηδιών άμα πας. Ναι. Τι φάτσα θα δεις ας πούμε μέσα περίπου, ας πούμε πιανού παίχτη. Κοίταξε. Παλιού παίχτη, σε γραφείο Κηδιών. Παλιού παίχτη. Παλιού παίχτη. Δηλαδή, να πας ας πούμε και ποιο θα συναντήσεις, να πεις πέθανε ξέρω εγώ ένας δικός μου άνθρωπος. Το Ζελιθωμά που έπαιζε, που έπαιζε με περουκίνη στα Γενιτσά. Όχι, φίλε. Το Μαλουμίδη ρε φίλε. Ο Μαλουμίδης ήταν ωραίος ρε φίλε. Ποιος ήταν ωραίος ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Κάσε ρε τώρα. Καλά, ρε. Φύγε από δάρες. Τι αεράτος. Εδώ ξέρεις τι τον είχε κάνει τον Κολόνη. Όχι τον Κολόνη, τον Μάρκουλη τότε. Έπαιζε ο Μάρκουλης, μετά μπήκε ο Κολόνης. Α, και τώρα που είπαμε για τον Κολόνη. Ναι. Άκου τώρα να δεις τι θυμήθηκα. Ναι, πες το να τελειώνουμε με τον Κολόνη. Ναι, Αγροτικός Αστέρας, Αγροτικός Αστέρας Νέστος, ναι. Δέλτα Εθνική. Ναι.
με ένα πεντακάθαρο γκολ, μόνο που ήταν 6 μέτρα offside, ήταν με τον Μαρίνο ο επιθετικός του Νέστου. Ναι, ναι. Επειδή είχαν γίνει κάτι ψηλό, εντάξει, και τα γνωστά ρε παιδί μου, ο Γιάννης Γούσιος, όταν πήγανε να παίξουν στη Χρυσούπολη, φοβότανε τώρα, σου λέει πώς θα βγω τώρα στο γήπεδο, ξέρεις, ήταν εθνικό στάδιο. Αλλάξανε φανέλες με τον Κολόνη, ξέρεις, το 6 ο Κολόνης, το 3 ο Γιάννης ο Γούσιος. Ξέρεις, ζέσταμα μισή ώρα, τους είχε ο Κυρδίκος ο Μήτρακας τότε πάνω κάτω. Ξέρεις, όλοι σου λένε ποιος είναι αυτός με το 6 ο Γούσιος. Δεν καταλάβαινε ο Κολόνης τίποτα. Γιος παπά ρε φίλε, τι να καταλάβει. Ο Κολόνης γιος παπά ήτανε. Παπαδοπέδι ρε φίλε. Παπαδοπέδι ο Κολόνης. Δύο ήταν τα παπαδοπέδια στη Β' Εθνική. Ο ποιος, ο ένας ο Κολόνης, ο άλλος. Ο Λίμος. Φύγε από εδώ, για χαρά. Ο Πέτερ Κράουτς λέει. Ο οποίος στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου τι θα ήταν αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, απάντησε Παρθένος. Μουσλίμοβιτς λέει, τρομακτικός να το δεις στο σέιχ σου με κάνα φτιάρι να σου φύγει η μαγιά. Γκόλαντας, ναι. Το μαύρο βέλος ο Μαλουμίδης λέει. Ο Πεπές του Εθνικού, διαφωνώ. Ο Μπαμπάς Γκαλίτσιος. Ο Σιμεούνοβιτς, γκολκίπερ του Απόλλων, διαφωνώ. Ο Βάγκης του Άρη, συμφωνώ. Ο Γκέσιος του Ηρακλή, διαφωνώ. Ο Νόνι Λίμα του Πανιουνίου, συμφωνώ. Ο Βαΐτσης και ο Σαρυπανίδης με το γυφτάκι του Αγροτικού Αστέρα και ένας άλλος ωραίος γκολκίπερ ήταν ο Δάφκος. Ο Δάφκος ήταν ωραίο παλικάρι. Ο Γιώργος. Όχι αυτός που παίζει, ο γιος του. Ο Γιώργος ο Δάφκος και καλός τερματοφύλακας ήταν για εκείνη την εποχή. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι. Γεια σου. Ο MVP's. Τη σύντριγκας. Ο Sherlock Holmes. Της. Ασχήμιας. Λέγε αγόρι. Τι γίνεται, Αργιανός από Κιτρινό με Βρυτούμπα. Ωραία προπόνηση κάναμε σήμερα. Πολύ καλή. Ωραία. Θέλω να επικαλυστώ την χρεσινή σας τη βραδινή εκπομπή, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Καταρχήν πήρα στο στρατολογικό γραφείο του Μετρόπολης. Θέλω να μιλήσω με τον συνταγματάρχη Ραπτόπουλο. Ναι, παρακαλώ. Είμαι ένα 88, ναι. 100 κιλά. Ναι. Ξέρω πολεμικές τέχνες. Ναι. Και πασαλεύουμε με βούτυρο και τρέχω. Φίλε, πού τους εάν πασαλιφτώ και με μερέντα θα με βάλετε στη λεγιώνα των ξένων, σας παρακαλώ. Πέρασες από το χωριό, πώς το λέγανε το χωριό εκείνο του Εύρου εχθές που έλεγε ο άλλος. Φέρε, Καβίλη. Πέρασες από την Καβίλη. Απορρίπτεσαι, ρε. Απορρίπτεσαι. Τι ήταν αυτό, εχθές δεν μπόρεσα, είμαι τελευταίος, ήθελα να πάρω με έκκληση ο Γιάννης εκεί, δεν είχε γραμμές. Ήθελα να πω τι έγινε όλη εκείνη η ευρέσεως εργασίας, τι γινόταν εχθές το βράδυ. Κοίταξε να δεις. Ο άλλος λέει έκανα 5 χρόνια στο στρατό και ναι. Του με λέει να πάω λέει στη NASA. Ναι. Γιατί να μην πάει στη NASA, σου λέει ο άλλος, ο άλλος πιάνει μικρόφωνο και κάνει το δημοσιογράφο. Γιατί να μην πάω εγώ στη NASA, σου λέει ο άλλος. Ναι. Με την ευκαιρία το προηγούμενο τηλέφωνο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον δαγνωστεφανωμένο σύλλογο, τον ναι. Οδηγό του Κυρσάβα για την θερμή του φιλοξενία. Να τα. Τι λες, να πουνά συνταγματάρχη στον ελληνικό στρατό. Τις διάταγες μου τάξ και πυροβολικό. Μεγάλο Τζον Χίλι. Μεγάλο Τζον Χίλι. Να στη βουλή να μου δείξω τους τρακόσους και του γουρού για το γουρί. Σιγά τα αίματα. Όσοι πρέπει να φάνε στους 300, μόνο στα τραγούδια τα λένε και στα καφενεία. Μπαμπε στη βουλή να πούμε. Συνεχίζω λοιπόν. Συνεχίζω. Θέλω να ευχαριστήσω τον οδηγό του Κυρσάβα για τη θερμή φιλοξενία στο Roof Garden του πολυτελέστατου ξενοδοχείου της ομάδας του που τη φιλοξενήσανε. Μετά το πέρας του αγώνα του Ηρακλέως. Και υπόσχομαι και προτιθέμεθα ότι θα επιστρέψουμε τον μπολ με το φυστικό προϊόν μέσα, έτσι, αλλά να του πω ότι θα την επιστρέψουμε και το δισκάκι με το σεμέ που σερβίρει η σερβιτόρα, έτσι, που το πήραμε, θα του πάμε πίσω. Δεν μου λες. Γιατί πήραμε και το δισκάκι μαζί. Δεν μου λες. Έχω κάποιες κρούσεις από Αθήνα, ένα κανάλι, ξέρω εγώ, και λέει να φέρεις και δύο συνεργάτες. Να πάρω τον μπαλάτο μαζί μου. Έφυγες. Έφυγες. Ναι, αλλά Κώστα, πρέπει να είμαστε και οι δύο καλοντημένοι, γιατί εσύ έρχεσαι με τις φόρμες, ενώ εγώ βάζω τα αρμάνια. Κώστα,
Θα τον πάρεις κάτω και θα υπογράψεις τη συμβόλαιο όπως ο Αντιτοκούμπο. 100 εκατομμύρια δολάρια εκεί. Σαν το Αντιτοκούμπο τη συμβόλαιο, πενταετές. Τα λέμε, φιλιά. Ναι, bye. Έχουμε διάλειμμα στις 1.30. Τζον. Τζον. Έχουμε διάλειμμα στις 1.30. Έχουμε. Για Καρασαβίδη διαφωνώ. Αν πάω σε γραφείο και βιώνω αυτό που θα συναντήσω πρώτα, θα είναι ο Γκυρτζίκης, λέει, να με περιμένει με το φτιάρι. Άλλη ασχήμια. Πο, 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 πο. Αντιπαθείς και άσχημος. Άντε ο άλλος είναι ο Θυλακούρης, άσχημος αλλά συμπαθείς. Διάλειμμα. Hey, λες εκπείς η Ανταουή Καλιτζάκης, όχι ρε φίλε. Λούπου, όχι, στην Κόνηθο. Ο Πάτε του Πιερικού δεν το θυμάμαι στη μάπα. Μπόγκ του Αθηναϊκού δεν το θυμάμαι στη μάπα. Ο Βάντζικ δεν ήταν άσχημος. Ο Ιβάν του Άρη Τέρας ασχήμιας το θυμάμαι. Πιτός της ΑΕΚ δεν το θυμάμαι. Φόρτσα Δοξάρο 282. Φαλακρέ μην ξεχνάμε το Λαζάρ. Το μνημονεύσαμε φίλε. Ναι. Αλέντε Λόνο Μαλουμίδης. Ο Μπουλούτ φυσικά βέβαια. Λοιπόν, Παμπάτσικα. Είσαι στην Αγίων Πάντων. Αγίων Πάντων 28. Δηλαδή μόλις περνάμε το σταθμό των τρένων, συναντάμε μια εκκλησία εκεί, πώς τη λένε, των Αγίων Πάντων. Αγίων Πάντων, πράγμα κάτω από τη γέφυρα. Ναι, στα 100 μέτρα είσαι δεξιά. Στα 100 ωραία. Μέτρα δεξιά. Τι δίνεις εκεί. Έχεις αλλάξει το όνομα. Εκεί γιατί άλλαξες το όνομα. Μας ανάγκασαν οι πελάτες. Yeah. Όλοι λέγανε θέλουμε Μπαμπάτσικα, θέλουμε Μπαμπάτσικα. Και γιατί... το άλλαξες εσύ. Τι να κάνω, το άλλαξαμε και εμείς. Το άλλαξες και τι δίνεις. Καταρχήν είναι πολύ νόστιμα. Εδώ εσύ μιλάς για μέγεθος, αλλά όλα σου τα κρεατικά είναι πολύ νόστιμα. Κώστα, μετά από 30 χρόνια στο χώρο της εστίασης, είναι επόμενος. Έτσι. Ο γιος μου είναι σεφ, βοηθάει και αυτό στην όλη κατάσταση. Mm. Οπότε προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάτι φτηνό και πολύ ποιοτικό. Δηλαδή, και πολύ νόστιμο. Για να έχεις κατανάλωση, το δίνεις φθηνά. Έτσι, ναι. Το δίνεις αρκετά φθηνά και δίνεις μπόνους. Ποιο είναι το μπόνους? Το μπόνους είναι ότι αν φάει κάποιος δύο μπέργκερ, θα πληρώσει μόνο το ένα. Εκεί να το φάει. Βέβαια, στο μαγαζί. Ναι, ναι. Αν φάει τρία μπέργκερ, δεν πληρώνει κανένα. Δεν θα πληρώσει τίποτα. Ναι. Αλλά άμα θέλει, υπάρχει και άλλη προσφορά που τρέχει. Για πες μου. Ναι. Ένα σάντουιτς, οποιοδήποτε σάντουιτς. Ό,τι να είναι, μικρό, μεγάλο, ναι, ναι. Μαζί με ένα μπέργκερ ναι. Στα 5 ευρώ. Από 7-20 στα 5 ευρώ. Μαζί με ένα μπέργκερ τι, μεγάλο. Μπαμπάτσικα, όλα τα δηλαδή, μπαμπάτσικα. Αν πάρω εγώ ένα μικρό και ένα μεγάλο, θα πληρώσει μόνο 5 ευρώ. 5 ευρώ. Και θα φάμε τρία άτομα, τέσσερα σίγουρα. Εξαρτάται, ναι. Καλό. Τραβάω και μια πατάτα για το παιδί και αυτά και τα λοιπά. Πάνθυνα. Με 5 ευρώ έχει φάει όλη η οικογένεια. Έχει φάει όλη η οικογένεια. Λοιπόν, τηλέφωνο. 510-045. 231-010-045. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το για τον Καρασαβίδη ήταν μηταράς, δεν ήταν άσχημος. Εντάξει, είχε και μεγάλο κεφάλι γιατί ήταν πόντις από τη σκίδα και τα λοιπά. Συμπαθείς. Δεν το βάζει στα επίπεδα τώρα μάνταλου και τέτοια. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν κούκλος, αλλά δεν το βάζει να το πει είναι άσχημος. Καλημέρα. Κωστή. Άντε ρε καθυστερημένε. Καλημέρα. Έλα καλημέρα, τι λέει. Καλημέρα. 7 φορές είπαμε καλημέρα. Άντε πάμε πάλι. Λοιπόν, σε βρήκα τον παίκτη. Ποιος? Ο Μήτρογλου ρε. Ο Μήτρογλου, εντάξει δεν είναι... Εντάξει. Αγριοπός. Όχι. Κοίτα. Εγώ άμα ξυπνήσω και δω αυτόν δίπλα μου θα πάθω εγκεφαλικό πάντα. Σιγά ρε θα πάθει εγκεφαλικό ο Μήτρογλου, δεν είναι... Έχει άγρια ομορφιά ο Μήτρογλου, δεν νομίζω. Ο Μάνταλος είναι, δηλαδή ο Μάνταλος είναι πιο λιγότερο άσχημος τρελός, ρε. Ο Βιτόλο. Όχι ο Βιτόλο. Όχι, δεν νομίζω. Αδιάβαστος, επόμενη γραμμή. Αδιάβαστος. Βιτόλο τώρα με πεις. Ραπ λέει και το μελλοντικό σας φύλακα εκεί στο Μετρόπολη ξεχάσαμε, τον Πάτρικο Γκουζότο. τι γίνεται. Ο Μακεδονικός τι έκανε σήμερα. Δεν ξέρω. Αριανός από Αθήνα. Καλυμάνης Μπενίσκος. Λαζανάς Κόκε Κολτσίδας Τάτος Νέτο Βαγγέλη Αβραάμ Παπαδόπουλος. Και η επιτιμή της ομορφιάς Χρήστος Τσαλτίδης. Άφιε ρε. Καλημέρα. Γιατί ο Τσαλτίδης είναι άσχημος. Έχει κάποια κιλά. Δεν είναι καθόλου άσχημος. Γλυκός άνθρωπος. Ίδιος ο Μαρινάκης. Καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, μια και είπαμε για το Μήτρογλου. Ναι. Ξέρεις πότε συναντήσεις το Μήτρογλου άμα τον βρεις? Για πες. Στους ψήθυρους καρδιάς. Ψήθυρους καρδιάς. Θυμάστε τη σειρά? Δεν τους έβλεπα. Α, εκεί. Άμα τον βάζεις εκεί μέσα με ένας από αυτούς. Μάλιστα. Κατάλαβα. Πάμε τώρα για το Φορτούνι. Θυμάσαι που στα έλεγα ότι θα γίνει επεισόδιο. Έγινε επεισόδιο.
Έβαζε Ολυμπιακάρχη σήμερα δημοσιογράφος άρθρο, κόψε το λαιμό σας να παίξει ο Φορτούνης. Έτσι. Βάλαν και τον Αλέφα να φωνάζει. Άδικο έχουν. Πάμε τώρα στους άσχημους. Πάμε. Σου πω μερικούς Ευρωπαίους. Πες Ευρωπαίους εμείς για το ελληνικό πρωτάθλημα, να πες εσύ ό,τι θες. Γενικώς, εγώ πιάσα τις πολύ καλές φάτσες στην Ευρώπη. Ο Τρίφων Ιβάνοφ. Ναι. Ο Μπέρτι Φόξ, νέος, τον θυμάσαι. Ο Μπέρτι Φόξ, ο Ξανθός, ναι. Πώς ήτανε. Της Εθνικής Γερμανίας, ο προπονητής. Ναι, 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 ναι. Ο Τζον Χάρτσον της Σέλτικ. Ναι. Πολύ άσχημος, δεν φαίνεται. Ναι. Ο Ρούντι Φέλερ. Ναι, και ο Ρούντι Φέλερ. Παναγία μου και επίσης. Και πάμε τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, για μένα καταρχήν περίοπτη θέση που κατέχει ο Σταμπασίδης. Ο Σταμπασίδης. Επίσης μια φάτσα που δεν διορθωνόταν με τίποτα ήταν του Καραταΐδη στον Ολυμπιακό. Του Κυριάκου. Ναι. Με τίποτα όμως. Ψηλό παιδί και με ωραία κορμοστασιά, αλλά φάτσα που δεν βλεπόταν ήταν και ο Τσαλουχίδης. Ο γιώτης, ναι! Μπαμπαμπα, ναι. Αλλά ναι. Ήταν παιδαράς, ναι, ήταν στενός, ναι. Ψηλός, ναι. Με πλάτες ήταν δυνατό παλικάρι. Έτσι, ναι. Δεν το συζητάμε. Και μετά έχουμε το Χούρογλου. Ο Κυριάκος. Όχι, δεν είναι. Είναι καλτ, συγγνώμη. Είναι καλτ, όχι άσχημος, είναι καλτ. Ο Άκης ο Πινιώτης. Ο Άκης ο Πινιώτης, φαλακρός με χέτη. Ναι. Ο Βαζάκας. Ο Βαζάκας! Ναι, άσχημο. Μιλάμε για τρομερές συγγνώμες. Θα βάλει καλτ μούρες, ναι. Και για ξένους δεν ξέρω αν θυμάσαι επίσης του Στίβ Άρτσιμπαλτ. Ο Άρτσιμπαλτ, ναι. Ο Άρτσιμπαλτ. Εκείνος ο Ξανθός ο Σπυριάρης. Ναι. Και δεν μου είναι τώρα ερώτηση μπόνους. Ναι. Ποια φάτσα από το πανευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι αυτή που δεν θα θες να συναντήσεις το βράδυ σε σκοτεινό σοκάκι. Σκοτεινό σοκάκι, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στόπερ... Είναι τώρα προπονητής. Είμαστε προπονητής στην πρώτη Ιταλία, στη Σεριά. Βοήθαμε. Όταν ήταν νέος ο Σίνισα Μιχαηλόβιτς. Όχι τόσο, εντάξει. Άγριος. Όχι, ρε, όταν ήταν νέος, ναι. Τι λες ρε εσύ. Η επιτομή του Σέρβου Τσόγλανου ήταν. Σέρβου Τσόγλανου. Έκλεισες. Δεν το συζητάμε. Έκλεισες για τρέτα λέμε. Ο ωραίος ποιος ήταν. Τι πες. Ωραίος ποιος ήταν. Ένας. Ωραίος εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Ωραίος άντρας. Ο πιο ωραίος. Ο πιο ωραίος. Ό,τι και να πεις, θα σου πω καλύτερο. Για πες. Ο Μίλαν ο Τζούρτζεβιτς. Που είπε ότι θα κρεμιστεί οι γυναίκες και τα λοιπά. Ο Μίλαν ο Τζούρτζεβιτς. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη ένα φεγγάρι και τον έχω δει με γκόμενες. Τρελαίνονταν. Πιτσιρικάς εγώ τον είχα δει σε μπαράκια. Φοβερός. Τρελαίνονταν. Είχε και μπρουτάλ. Ήταν και ωραίος, ήταν και μπρουτάλ. Η παιδαράς ήταν ο Μίλαν. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα καλά ο άνθρωπος, αλλά τότε ήταν παιδαράς. Ναι, και τώρα είναι 50 χρονών, 49 είναι. Κάπου τόσο πρέπει να είναι. Διδάσκει box, κάτι τέτοια κάνει. Τέτοια... Θηρίο. Α, και ο Γιώργος που έλεγε, κατάλαβες. Ήταν ένας φίλος που έλεγε, ο Γιώργος που έχει παίξει. Ναι, ο Γιώργος. Κατάλαβες ποιος ήταν. Εξαιρετικός κύριος. Μεγάλο κεφάλι. Κύριος, με ένα κεφάλι μεγάλο. Ναι. Υδροκεφαλίες. Λοιπόν, σε εξαιρετικός κύριος. Επόμενος κύριος, ναι. Σολερίδης, Νασιόπουλος που έπαιζαν Καλαμαριά και Καβάλα, Όλιβερ σαν τέρμα στην Μπάγκερ και Ρορυμπερί. Λέω 900. Για Καρασαβίδη τα είπαμε. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα φίλε. Από ξένους παίχτες μπορώ να σου πω εγώ. Για αλλά δεν ξέρω κιόλας. Ναι. Ο Φορίκουε και ο Λιζαντέμπε. Ο Φορίκουε, ναι. Ο Λιζαντέμπε γιατί. Α, ναι. Έχει ένα έτσι. Δηλαδή ο Ουντέζε ήταν κούκλος. Όχι, ναι, κι αυτός. Ο Ουντέζε. Ο Ουντέζε. Και κάτι, και ας πούμε, όχι από παίχτες, ας σου πω από διαιτητές. Διαιτητές. Ναι, ένας ο οποίος αν το δεις το βράδυ, μιλάμε για πολύ φόβο είναι να πούμε. Για πες. Όταν γουρλώνει τα μάτια να πούμε, τρελαίνεται να πούμε. Θα το βρεις, δεν πιστεύω να μην το βρεις. Α, πιο γουρλωτά και μάτια έτσι τρομακτικά. Δηλαδή τον όχι, βλέπεις όχι. Να πούμε και παίρνει. Τρομακτικά μάτια, ναι. Μάτια έχει ένας προπονητής που ήταν στα Γιάννενα, νεαρός, δεν θυμάμαι το όνομά του, και πήγε σε μια ομάδα στη Ρωσία. Τώρα είναι άνεργος. Πώς το λένε. Ναι, ένας έπαιζε πολύ το 3-5-2 στα Γιάννενα, τον πατρονάριζε ο Ολυμπιακός. Ρε, πώς το λέγανε, ρε. Πω, ένα γουρλωτό μάτι το οποίο ήταν, δηλαδή στο Δρομοκαίτιο συναντούσες τέτοιες ιστορίες, υπομορφή κρίσεως ας πούμε και τα λοιπά. Αποκλείεται σαν αυτόν τον διδυτικό. Τι αποκλείεται, τώρα δεν το θυμάμαι να πούμε το όνομα. Λοιπόν, να σου πω. Τώρα πριν δύο χρόνια στα Γιάννα, πριν το Πετράκι ήτανε μωρέ.
Ναι. Σαν τον Κολίνα ήτανε. Ο Κολίνα, όχι, όχι. Έτσι, όχι. Μιλάμε τώρα ότι σε έβλεπε και έβγαζες από μόνο σου από το τσεπάκι του κόκκινη κάρτα, την έπαιρνες και έφευγες. Ναι, ναι. Ο Κολίνα, ναι, ο Κολίνα, τρομακτικός. Πώς το λέγανε μόνο τον προπονητή του Μπαζιάννενα, ναι, άρρωστη, σαραντάρης ήταν, δεν ήτανε. Με τα μάτια τα γουρλωτάκι, τα τρομακτικά να πούμε. Μιλάς. Τώρα ρε, πριν δύο χρόνια, πριν δύο-τρία χρόνια ρε. Σε όπουλο τελείω, δεν μπορώ να ξεχνάω το όνομά του, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, καλό βράδυ και καλό βράδυ και στο Γιαννάκη. Γεια χαρά. Ο Τσολερίδης είναι crash test. Τέτοια σχήμια μαζί με τον Μάνταλο. Καλημέρα. Κώστα. Έλα φίλε. Ακούς. Ακούμε, ναι. Ο Μπουλούτ Ηρακλή καταρχάς. Ναι, το έγραψε στο μήνυμα. Μπουλούτ, ναι, βέβαια. Βέβαια. Μέρη Καστίγιο. Όχι, δεν δε συμφωνώ. Όχι. Ο Ρομπέρτο Πάφ, αριστερό χαφ. Ούτε. Γκούμας. Ούτε. Κρέσπο του ΠΑΟΚ. Πώς. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Κρέσπο, Κρέσπο. Με το Μούσιλες. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπίζες Βαρτοντρόι δεν είναι. Λες, Ανατολάκης. Τόργκελε. Ο Ανατολάκης ήταν ομορφόπεδρο. Ποια πλάκα κάνεις. Τι τρελό είσαι. Ο Τόργκελε. Ούτε ο Τόργκελε τον μπορεί να τον πεις άσχημο. Είπες 10 ποδοσφαιριστές, δεν ήταν άσχημος κανένας. Κόβεσαι ένα εξεταστέως. Επόμενη γραμμή. Ο Ανατολάκης άσχημος. Ομορφόπεδο ήταν ο Ανατολάκης. Μην κοιτάς που δεν ήξερα να μιλήσει. Τον έβαλε ο Καρατζαφέρης κάνει τον βουλευτή, γελούσε ο κόσμος. Καλημέρα. 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 Τι κάνεις φίλε μου. Παραπραστανίτης, όχι. Περγαμηνός, μπρουτάλ, όχι. Χατζιουανίδης, ο Χριστόπουλος ρε στα Γιάννενα. Τι βλέμμα ήταν αυτό ρε φίλε. Τρομακτικό βλέμμα να πούμε. Ο δεν άσχημο παιδί. Και ωραίος άντρας μπορεί να πει ότι είναι. Αλλά το μάτι, το γουρλωτό, το γουρλωτό το αυτό, του Πάρλα, ας πούμε, που έχουμε και εμείς και τα λοιπά. Το τρομακτικό να πούμε. Δηλαδή, αμαλώσει με τη γυναίκα του να γουρλώσει τα μάτια, να χωθεί κάτω από το κρεβάτι από το φόβο της. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Πάμε. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις. Γεια σου, φίλε μου. Είμαι. Καταρχήν, έχουμε μιλήσει με καιρό. Είμαι Γιάννης Ολυμπιακός από Ερυθρόλευκο Περιστέρι. Τι λέει το Περιστέρι, καλά όλα. Όχι φίλε. Τι έγινε. Τώρα με το θέμα προπονητή. Εντάξει, είναι σαν να μην κάρβουνα. Γιατί. Πέρασα πριν λίγο από το σύνδεσμο. Τι είπανε. Το ατρόμητο, τίποτα, τι να λένε. Περιμένουν για προπονητή. Κοίταξε. Υπάρχει μια κόντρα με τον πρόεδρο. Τώρα εντάξει, τα ξέρετε. Έλα μωρέ και αυτό σας δώσει κανένα φράγκο εκεί τα παιδιά. Ας τους δώσει κανένα μεροκάματο, τόσα λεφτά έχει. Όχι, γι' αυτός οργανωμένοι είναι κανένα φράγκο. Ένα center for θέλαμε. Εγώ φώναζα ένα center for ήθελε η ομάδα. Εντάξει. Ναι. Δεν τον πήρε, τελείωσε. Εδώ πάω και δεν πήρε. Πώς το Σαββίδι ρε. Θα πάει ο άνθρωπος. Έτσι πέστα και ο Ολυμπιακός center back δεν πήρε. Όλοι κάτι δεν πήραν. Είναι αλλά είναι τα βασικά αυτά που δεν πήραν. Αυτό είναι το θέμα. Για πάμε τώρα να πούμε για τους ομορφάτες μας. Έχω μπανίσει κι εγώ δύο-τρεις έτσι. Να ναι, σου πω, ναι. Ο ένας είναι ο Βαλτεράμα ρε φίλε, τον έχεις ξεχάσει. Ο Βαλτεράμα. Κολομβιανός με το μαλλί έτσι αφάνα μπούκλα περίεργο. Αν πω ότι ήταν άσχημος ο Βαλτεράμα, θα βγουν ναι, όλοι οι μαλλιάδες και θα πούνε ρε κασιδιάρι επειδή δεν έχεις μαλλιά, λες τον Βαλτεράμα άσχημο, γι' αυτό δεν το λέω. Όχι, δεν πάει έτσι, αν κατάλαβα, ναι. Δεν πάει. Λοιπόν, ο άλλος είναι ο Μύρτσος εδώ, ο φίλος μας, ο κολλητός μας. Ο Μύρτσος. Όχι ρε ο Γιώργος, γιατί είναι εντάξει. Όχι, διαφωνώ. Ήτανε. Αλλά... Όχι, είναι... όχι, διαφωνώ, διαφωνώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν μπορεί να έχω κόντρα, διαφωνώ, δεν θα λες αλήθεια. Άλλος... Όχι, όχι, όχι. Είναι ο Μήτρογλου, ο Πάνος που το λέω εγώ, όχι, με την κλίτσα. Ναι, άλλος. Ο Ιγίτα, ο παλιός ο τατοφυλάκας, ο Κολομβιανός. Ναι. Και θυμήθηκα και ένα προπονητή παλιό της Άκρα, φίλε, να σου πω, ο οποίος μου έχει μείνει στη μνήμη. Προπονητής. Επειδή ο περιτεράς μου ο παλιός, ναι, εκεί στον Μπουρνάζ ήταν εμένα, ήταν ναι, ίδιος. Ποιος. Αυτός είναι Ολυμπιακάκης και Απόλλωνας ο φίλος μου καλέ. Άμα ακούει ο Παναγιώτης τώρα ποιο... κύριε Ζουπολιμένη τέλος πάντων. Ποιο προπονητή λέει. Ρε φίλε μοιάζει πολύ, δηλαδή τον έλεγα έτσι, Στεπάνοβιτς. Ο Στεπάνοβιτς, ναι. Ναι. Εντάξει. Ένας με μουστάκι έτσι ένα περίεργο μαλλί έτσι να... Ναι. Αυτός. Έχουμε... Έτσι σε στυλ που είσαι για να πας να πεις κανένα να μεθύσεις τίποτα κανένα ταβέρνα. Αλλά για, φάμε... για προπονητές άμα κάνουμε θα βρούμε πολλούς. Γιατί όμως... μου ήρθε αυτός τώρα πειράζει. Όχι ρε πλάκα κάνεις για προπονητές. Για προπονητές. Εγώ το λέω
Του λέγα του Περιτερά, θέλω να σε δω αγκαλιά με αυτό και να πάμε, να πάμε στην Χασιά να τα πιούμε. Του το έλεγα συνέχεια και είχε χάσει τα γέλια. Στη Χασιά έχει ακόμα εκείνε τι ωραίε τι ταβέρνε με τι μπριζόλε και τα μπλακ άγκου. Έχει, πράγμα. Έχει κάτι γιαούρτια δίπλα με μέλια, έχει πολλά. Ναι, ρε, έχω... πού είναι, δεν μου λε. Έχει έρθει, Όχι, δεν έχω έρθει. Να έρθει, ωραία. Πού είναι η Χασιά, σε ποιο περιοχή τη Αθήνα? Είναι εκεί κοντά στο γήπεδο του Ακράτη, του Θρασίβουλου. Εκεί έτρωγε ο Παθιακάκη. Ο Πασχολεμένο ο Παθιακάκη έτρωγε τα κρέατα εκεί. Ναι. Ξέρεις γιατί σας έχετε πάει στο γήπεδο του Θρασίβουλου? Όταν ήταν Αλφα Εθνική τότε που παίξε μια χρονιά, θυμάστε. Ούτε Θρασίβουλο πήγα, ούτε Ακράτητο. Ούτε Ακράτητο. Εκεί πέρα είναι. Οι ταβέρνες της Χασιάς. Ξέρεις γιατί σας κολλάω εγώ? Γιατί λέω ότι γαστρονομικός δεν υπάρχεται στην Αθήνα όπως εμείς. Να σου πω, για πες μου τώρα για τον Ατρόμητο για να κλείσουμε. Τι βλέπετε για προπονητή? Κοίταξε. Εγώ θέλω Μάτζιο πάντως. Εγώ διαφωνώ να πάει Έλληνας προπονητής, γιατί έχει κάνει η εκπροπονητική εκεί όλους τους Έλληνες με το ζόρι να τους κάνει προπονητές. Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν θα εγώ θέλω έναν έμπειρο. Ο Μάτζιος είναι νομίζω. Και αυτός δεν είναι Ελευθερόπουλος, ας πούμε που λένε. Εντάξει, Γλυφτράκος είναι και ο Μάτζιος. Εντάξει, καλός είναι, δεν λέω εγώ. Δεν έχει πολλά πράγματα. Δεν είναι κακός προπονητής, για να λέμε του στραβού το δίκιο. Αλλά πέρασαν τώρα από τον Ατρόμητο με το ζόρι να κάνουν το Δέλα προπονητή. Δεν μπορεί να γίνει προπονητής ο Δέλας με το ζόρι. Αλλά αυτό το λέγαμε, ναι, το ξέραμε. Μετά έφερε τον άλλο να τον Πασχάλη της γιαγιάς Ντάκ τον κόμενο από τις Κέρκυρες. Έλα μωρέ τώρα για τον Ατρόμητο. Δεν είναι θα σου πει ότι πήγε και ανοίξε την ΑΕΚ μέσα στη Σουηδία. Εντάξει τώρα, ο Γρηγορίου, εντάξει. Είχε βέβαια και υλικό η ομάδα τότε. Ναπολεόν είχε μέσα. Ναι. Μαρσελίνιο είχε. Είναι λίγο γερασμένη η άμυνα του. Δηλαδή, ναι, αυτό ξαναπέστε. Ο Λαζαρίδης. Και όχι τώρα, μόνο η άμυνα, γενικά η ομάδα. Η ομάδα είναι, δηλαδή, είναι, πρέπει, θέλει ένα φρεσκάρισμα γενικότερο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι, φίλε μου, καλέ. Άντε ρε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλέ πόλη. Να είσαι γερός. Ραπτόπουλα, αφού πιάστηκε και ξένους, λέει, νομίζω ότι ο πιο άσχημος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ήταν ο Τοριτσέλη. Κακιά μάγισσα. Βασίλης γυναικολόγος. Ξεγενάς κουβάλα, Ο Τεντράντζε λέει ο άλλος. Ναι, ναι. Πάμε όσοι είστε στις γραμμές. Καλημέρα. Έλα Κώστα, εγώ ναι. Ναι, φιλέ, εσύ είσαι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς το. Άντε, γεράσαμε να περιμένουμε στο ακουστικό. Λοιπόν, έλα. 80% ναι. Ήταν πολύ καλές οι απαντήσεις. Ναι. Αλλά όσοι ξέρουν από διεθνές ποδόσφαιρο, ναι. Ερέρα Μεξικανό στη Σπόρτο. Ναι. Όποιος, το ξέρεις? Όχι. Λοιπόν, χτύπα στο Google αν θέλεις. Ερέρα Πόρτο. Λοιπόν, η επιτομή της Ασχημιάς. Μεξικανός Ερέρα. Παίζει Πόρτο, είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τέτοια φάτσα δεν έχει ξεράδει. Κάτσε εδώ. Ερέρα Πόρτο. Ερέρα Πόρτο. Ερέρα. Ναι, ναι. Περίμενε. Πόρτο. Το έχω μάθει το κόλπο. Μπαμ, 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 μπαίνω. Βολίδα κτλ. Όχι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Πω, τι φάτσα είναι αυτή. Δεν υπάρχει. Φεύγει ο Χιλιτίδης από το στούντιο, φοβήθηκε. Ναι, είναι ο νούμερο ένα. Άμα έδινε μετάλλια σήμερα, έπρεπε να πάρω το πρώτο μετάλλιο. Όπω τι αρχήμια είναι αυτή, ρε φίλε. Όταν τον είχα δει πριν μερικά χρόνια, πρώτη φορά. 26 χρονών, Μπράβο. Στο μεταξύ μοιάζει και τουλάχιστον 10 χρόνια παραπάνω. Αυτό μοιάζει με 40 χρονών. Συνομήλικο με τον κόκκινο, νομίζω. Μπράβο. Είναι Μεξικανό και είναι βασικό στην Πόρτο και είναι και εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Ναι. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Φαίνεται φυσιογνωμικό και καλό παιδί, αλλά είναι άσχημο, ναι. Ναι. Σαραντάρι, μαύρο χρώμα, δηλαδή είναι. Το σκύλο το από του Έλληνε, όσου έχω δει και από κοντά, νομίζω ο πιο άσχημο πρέπει να είναι ο Μιστακίδη του Άρη. Όχι, το χαλάει το πηγούνι, δεν είναι. Μπράβο, ναι. Το ναι, χαλάει ναι, το πηγούνι, όχι. Εντάξει, έχουμε και. Εντάξει, όχι, ένα το χαλάει. Δεν έχει δει το. Δεν θυμάσαι το Γρίμπιλα, μάλλον. Πώς δεν θυμάμαι. Είμαι 5 χρόνια μεγαλύτερο από σένα. Το... Θυμάμαι όλους τους αεραστέχνες. Το θυμάσαι το Γρίμπιλα. Φυσικά, σέντερφορ του Ιωνικού. Τι ωραίος παίκτης ήταν, ρε φίλε. Καλός, γρήγορος αυτά, αλλά ήταν. Αέρινος, που λέει και ο Αλέφωνος. Αέρινος. Αέρινος. Είχε και στα Ευστρικό ποδόσφαιρο είχε πάρα πολλούς. Ναι. Αλλά νομίζω σαν τον Ερέρα δεν υπάρχει. Είναι μορφή. Είναι ναι. Μορφή. Ναι. Δεν είναι. Και το πρόβλημα με το παιδί αυτό είναι ότι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αλλά τι. Έχει μοιάζει τουλάχιστον και 38-40 χρονών. Μοιάζει. Και είναι και κακάσχημος. Ναι. Και στο μεταξύ παίζει δεξί χαφ. Είναι πολύ γρήγορος. Βασικός στην Εθνική Μεξικού. Βαζιγκόλ. Είναι εύκολος. Όχι τόσο πολύ. Είναι, αλλά είναι αρκετά γρήγορος, τα δίνει όλα στο γήπεδο και είναι παίκτης εκατομμυρίων δηλαδή. Δεν είναι παίκτης της σειράς. Αυτό που λέει άσχημος παράγοντας ο Μπατατούδης με φρύδι αλλά φτεράς νυχτερίδας λέει ο Μπάτμαν. Ναι, έχουμε πολύ πιο άσχημος από τον Μπατατούδη. Ο Καλιαλάκης ο χοντρός τι ήταν. Σχορεμένος. Ναι. Με τα Gatorade.
Ναι, 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 ναι. Ήταν. Είχε. Και διευθυντές είχαμε φάτσες. Δηλαδή τον, δεν θυμάμαι τώρα, τον... Ο πιο άσχημος διαιτητής Αλφα Εθνικής. Χιμπατζής. Χιμπατζής, δεκαετία. Δεκαετία 80. Ο Κραστάνας, ρε φίλε. Ο Κραστάνας, ναι, ο ναι. Ο Κραστάνας, ναι, ναι. Πού το θυμήθηκες, ρε. Έδειξε το... παοξής, να πούμε, πήγε να παίξει ένα μάτι στην ΑΕΚ, τον βρίζαν Βούλγαρο, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και τον έκανε μήνυση ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και λέει, κύριε μου, λέει, εγώ, λέει, είχα μια φαγούρα, λέει, αθώθηκε. Ο Κραστάνας, ρε, δηλαδή, την τάρα, ναι, ήταν ο Γκασκόιν. Ο Γκασκόιν. Και ο Γκασκόιν. Ο Γκασκόιν ειδικά... μοιάζει πολύ με τον κόκκινο. Κάτσε να το δεις. Και σε φωτογραφίες ειδικά, ναι, όταν ήταν την υπήρεια της Μέτρης και μετά αυτά, ναι, έχει τόσο άγρια χαρακτηριστικά. Α, λες ότι τον αγριεύει το ποτό. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Βέβαια, αλλά όχι ότι ήταν ιδιαίτερα όμορφος, ήταν άσχημος, αλλά έκανε ναι, μερικοί, και μάτσες και... Μερικοί το ποτό του χαλάει, βέβαια. Έχεις δει, έχει κάποιος που έχει δει τον Γκασκόιν μεθυσμένο, δηλαδή τρομάζει. Ναι, ναι. Έγινε Κώστα να, να μιλήσει και κανένας άλλος. Σημείωσε το, Ερέρα. Μάλιστα, το είδα, έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά Κώστα μου. Πάμε πέμπτος από το τέλος. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Από, για τους άσημους είχε μεγάλη ακροματικότητα εκπομπή και μπορείτε το τηλέφωνο συνέχεια. Άμα έλεγα για τους όμορφους δεν θα έπαιρνε κανένας. Ναι. Ναι. Ο Σιδηρόπουλος νομίζω, δρομοφύλακας της ΑΕΚ, πατρίκαλα. Ο σχορεμένος, δεν το θυμάμαι στη φάτσα. Ναι, πάρα πολύ άσχημος. Χατζιωάννου Αυτιάς που λέγανε αυτοράς του ΠΑΟ. Δεν το θυμάμαι στη φάτσα. Ο Σβάρτσεμπεκ της Μπάγερ. Ναι. Το 4. Mm. Με τον Μπεγκεμπάουρο μαζί. Ναι. Με τον Μπάμπριζα υπάρχει ένα ανέκδοτο. Με τον Μπάμπριζα. Ξέρω πολύ, να τον πω. Αν είναι, δεν είναι σόκινγκ να το πεις. Όχι. Όταν κερδίσαμε το 85 με το ψαράκι, ναι, πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι. Λέγανε τον Κυράστα. Εσύ τώρα λέει ένας διευθυντής παίχτης, πώς δεν μπόρεσες λένε, να τον αντιμετωπίσεις. Να τον αντιμετωπίσεις, ναι. Ναι. Τι δεν πώς... μπορούσα, λέει, γιατί μόλις τον πλησίαζε, λέει, γύριζε και με χαμογελούσε. Μπορεί να το ξέρουν πολύ, ας πούμε. Ναι. Κυράστας ήταν στόπερ, ναι, θυμάμαι. Ο Κυράστας. Τώρα βέβαια άλλοι που υπήρχαν έτσι πιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί, ας πούμε. Σιδηρόπουλος πάντως ήταν έτσι χαρακτηριστικά, θυμάμαι, σαν ο Ρακοτάγκος ήταν. Ναι, δεν το θυμάμαι, δεν τον ήταν δεκαετία 70 στις αρχές και δεν τον πρόλαβα, ας πούμε, κατάλαβες. Είσαι λίγο πιο μικρός εσύ. Ναι. Τώρα για να σε συγκινήσω λίγο, αυτό που θυμάμαι τον πατέρα σου, εγώ είμαι 54. Ναι. Θυμάμαι ένα γκολ που είχε βάλει έτσι και εγώ μικρός ήμουν σε ΟΠΑΠ, πάω Κάρης και προηγηθεί. Ένα θεαματικό πέναλτι, ας πούμε, που το έκανε πιο θεαματικό. Ο Σαβουλίδης που έπεσε από την άλλη μεριά, έτσι. Ο Σαβουλίδης τερματάρα ήτανε. Ναι, ήταν για το καλύτερο και το χειρότερο. Ένα βραδινό μάτσο του ΟΠΑΠ. Κερδίσαμε βέβαια, αλλά πριν σπάσουμε ακόμα την παράδοση. Ποιος ήτανε, 10 χρόνια που... στον Άρη έπεσε ο πατέρας μου. Ναι, εκπληκτική εκτέλεση. Το έκανε ακόμα καλύτερα θεαματικά που έπεσε ο Σαβουλίδης. Αυτό είναι που θυμάμαι από τον πατέρα σου για να το θυμάσαι. Καφτατζόγλιο ή Τούμπα. Σε Τούμπα. Α, Τούμπα. Τεχνίδι του ΟΠΑΠ ήταν. Α, του ΟΠΑΠ. Ναι. Είχαμε κερδίσει αλλά δεν πιανόταν γιατί ακόμα δεν είχαν σπάσει την παράδοση. Αυτό θυμάμαι του πατέρα σου, ένα γκολ θυμάμαι. Και εγώ μικρός ήμουν. Καληνύχτα σου. Να είσαι καλά, φιλιά. Τα λέμε. Λαμπράκι στο Εργοτέλη, δηλαδή. Ναι, τώρα κάνει τον βοηθό προπονητή. Ναι. Μπρουτάλ. Πάμε τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα, θυμήθηκε τον Μπόλκα. Τον Μπόλκα. Ναι, εντάξει, Ξανθός έπαιξε και στην ΑΕΑ ο Ξανθός. Έπαιξε και Λαγκαδά, μου φαίνεται, ή όχι. Και στην, ναι, και Λαγκαδά πρέπει να πει. Και Λαγκαδά έπαιξε ο Μπόλκα. Ναι, καλό μπακ ήταν. Βέβαια. Στα Χάφτον ήξερα εγώ ότι έπαιζε. Στην ΑΕΑ, εντάξει, στην Ένωση, στο Αλφαρε Τεχνική ήρθε νομίζω. Έπαιξε μέχρι, που λες, ρε, εσύ. Μέχρι 40 χρονών έπαιξε ο Μπόλκα. Ναι, ήταν καλό αθλητή. Τα μπαμπάτσικα που λες, εγώ έμαθα όμω ότι πάτε δύο άτομα, παραγγέλνε τρία. Και δεν πληρώνεται τίποτε. Όχι ρε φίλε. Τι όχι. Τι. Δεν έρχονται εδώ πέρα τα παιδιά νομίζεις. Ο κόκκινος θα κάνει αυτά ρε φίλε. Ο Κραστάνας έπρεπε να του πεις γι' αυτό για τον Κραστάνα μια ώρα πιο μπροστά εδώ ήταν. Ο Κραστάνας πέρασε με εκεί. Συνέχεια περνάει. Είναι καλά. Καλά είναι, ναι, εντάξει. Ξέρεις ότι τους έδειξε τα γεννητικά του. Αφού εγώ σου το είπα ρε. Ναι, όχι, είχε έρθει και αυτός εδώ και τον έκαναν μήνυση. Όχι μόνο ο Παπαδόπουλος και η Ρένα Επαγκράτη.
Τη Ρένα λέει, τι να κάνω κύριε Σαγγελέα, καλοκαίρι να το σπασουάρ ίδρωσε, λέει, και τα έκανα έτσι, λέει, εντάξει. Ένα δίδυμο που παίζανε πλάι-πλάι μαζί, που δεν το αναφέραμε ποτέ, για να πούμε, και θύμιζε θέατρο σκιών, το οποίο έγινε και τραγούδι. Ξέρεις. Βοήθαμε. Ε. Βοήθαμε. Στον Ηρακλή παίζανε. Κουτρουμπέλης Φωτεινός. Δεν τις πρόλαβα. Δεν τους πρόλαβες. Δεν τους πρόλαβα. Θέατρο σκιών έβλεπες άμα τους έβλεπες. Δίπλα-δίπλα παίζανε. Δεν τους πρόλαβα. Ε, Κουτρουμπέλης Φωτεινός στην Ευρώπη πανικός, έλεγε. Και καμιά φορά δεν είχαν βγει η Ευρώπη. Αντιγεια. Τον αλήτη, ρε. Ενώ ο Μπακ που έβαλε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό, που είχε το 71, τον έχω δει εγώ στο κρέντι του Βασίλη το Κρεοπολείο. Ένα γλυκό αγόρι. Ο Χατζιουάνου ήταν αυτό που πήραμε το πρώτο κύπελο που έπαιζε ο τροματοφύλακας. Το 2-1 με τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η ματσάρα, ναι. Η Καλαμαριώτη είχε μια καφετέρια εκεί στην Καλαμαριά. Ναι. Εντάξει μου, πολύ είναι. Δηλαδή εσένα, αν σε βάψουνε μαύρο εσύ και πας στο δεδροπόταμο, δεν θα σε περάσουνε σαν το δικό μας που τον είπες. Ε, βέβαια, πώς θα με περάσουν. Ολόευθυστη δεν είστε. Έστω διάλο, ρε. Αν τυφείς καρναβάλι μαύρος. Ούστρε. Ούστρε, άντε γεια. Πρώτη τελευταία. Εγκληματική φυσιογνωμία ο Βινιέ Τζόουνς και στο χορτάρι Χασάπης. Και πριν πεις για άγρια ομορφιά, σκέψου να τον πετύχεις κάνα βράδυ σε κάνα στενό εκεί στην Τούμπα με τη φαλτσέτα στο χέρι. Το σκύλο. Έλα φίλε, πρώτο-τελευταίος. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Νάτος. Σε περίμενα καιρό. Πού είσαι, χάθηκες. Τι κάνεις. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, ο Αμπονσά είναι ένας. Ο Αμπονσά, ναι. 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 Ο Χρούμπες του Αμβούργου είναι άλλος. Το γομάρι εκείνο μετά το θηρίο, ναι, ο Χρούμπες. Ναι, 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 ναι. Ο Νίκητς του Άρη. Ναι. Ο Ουακάσο του Παναθηναϊκού, ο τωρινός. Ναι, ναι. Αυτούς ξεχωρίζω εγώ. Ναι, ναι. Επίσης, για τον Σαβουλίδη που αναφέρανε, ναι. Ξέρεις ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του? Όχι, δεν τον έχω δει να παίζει, δεν τον προλάβα. Χτυπούσε εκπληκτικά φάουλ έξω από την περιοχή. Ο τερματοφύλακας. Βέβαια, έκανε και γκολ. Σοβαρά. Ναι. Δεν το έχουν γράψει, δεν το έχει αναδείξει κανένας αυτό. Δεν το έχουν αναδείξει, δεν το ξέρω. Δεν το έχουν πει, το λέω εγώ. Ναι. Χτυπούσε φοβερά φάουλ έξω από την περιοχή. Ναι. Σαν τον Αχιλέα τον Ασλανίδη τα φάουλ. Γερό παιδί ο Ασλανίδης. Σου λέω. Μου φαίνεται και το Σαβουλίδη, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε στο όνομα τώρα. Γιώργο πρέπει να το λέγανε. Να το λένε. Δεν θυμάμαι. Ζή είναι καλό ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο πρέπει να το λένε. Έχω απόλυτη ταύτιση μαζί σου. Στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο και στον τέταρτο που έβαλες για το πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλά είσαι? Καλά είμαι, σε φόρμα, καλά είμαι. Ωραία. Εσύ τι κάνεις? Λοιπόν, εσύ πώς είσαι? Να πάρει και κανένας άλλος σειρά. Πάντως αυτό με το Σαβουλίδη για τα φάουλ, ρώτησε το. Δεν το έχουν αναδείξει οι ρεπόρτερ, οι παλιοί, ούτε οι παλιοί μου το έχουν πει. Είσαι ο πρώτος που μου αναδεικνύεις ένα τέτοιο γεγονός. Τι είχε καλά χτυπήματα ο τερματοφύλακας. Φοβερά. Δεν το θυμάμαι, όχι. Φοβερά. Δεν το θυμάμαι. Δεν το έχω διαβάσει, δεν μου το έχουν πει. Γιατί δεν ο Σαβουλίδης έπαιζε δεκαετία 60, εγώ δεν το πρόλαβα. Ναι, δεν έτυχε. Ναι. Δεν έτυχε. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ ανέκαθεν δεν έβγαζε τερματοφύλακες. Ναι. Μεγαλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας που πέρασε από τον ΠΑΟΚ ήταν για μένα ο Στέφας. Δεν ήταν ο Φορτούλα δηλαδή? Που είχε και Φορτούλα δεν ήταν Έλληνας. Α, για Έλληνα λες, συγγνώμη. Ναι, για Έλληνα μιλάω πάντοτε. Συγγνώμη. Ναι, ενώ Άρης έβγαλε Βελιάδη, Αχπαρίδη, Χριστίδη, Γκουιντάρ. Ο Γκουιντάρ ήταν Ούγγρος τώρα, τι. Ναι, από ξένους. Λοιπόν, ενώ Άρης έβγαλε Ηρακλής, δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε Καραπατή, δεν έβγαλε Γαμπριγιώργο. Καραπατή, ναι, ο Ηρακλής τον έβγαλε. Δεν έβγαλε. Κοίταξε, ο Καραπατής ήταν ο πρώτος θερματοφύλακας που έπαιζε έξω από την εστία. Ναι. Ο Γκιτσιούδης στον Ηρακλή έπαιξε καλύτερη μπάλα ή στον ΠΑΟΚ? Στον... Πρώτα στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε? Όχι. Στον Ηρακλή. Δεν το θεωρώ αξιόλογο θερματοφύλακα. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια ορισμένα. Δεν το θεωρώ αξιόλογο τερματοφύλακα. Αξιόλογο τερματοφύλακα επίσης.
για μια πενταετία που έπαιζε πολύ καλά έξω από την Εστία, εκτός από τον Καραμπατή και τον Χριστίδη, που τους θεωρώ κορυφαίους, ήταν ο Ηλίας ο Ατματζίδης. Α, ο Ατματζίδης ήταν ο πρώτος θερματοφύλακας, ο οποίος όταν αλλάξαν οι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο να παίζει την μπάλα με τα πόδια, ήταν ο πρώτος που προσαρμόστηκε και ήταν και πολύ καλός στο μπακτήκι ο κύριος Κώστας. Εμένα μου είπε ο Μασάβης, εδώ στην παραλία, στην Κατερινόσκαλα που συναντήθηκα μαζί του, που προπονούσε Δέλιο και Ατματζίδη, μου έλεγε ο Δέλιος έχει 10 φορές περισσότερα φυσικά προσόντα, αλλά ο άλλος είναι γατόνι. Ο Ατματζίδης είχε ένα προσόν, δύο προσόντα. Ήξερε μπάλα, είχε πνευματική υπεροχή και ήταν ελαφρικό καλός, δηλαδή ερχόταν σε εκρηκτικότητα, ελαστικότητα κτλ. Γρήγορα, χωρίς μεγάλο κόπο, γιατί το σώμα του ήταν κατασκευασμένο όπως και ο Χριστίδης είχε ελουροειδές σώμα. Δεν ήθελε δηλαδή καμιά σπουδαία προπόνηση για να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Ήταν σε ελουροειδή κατάσταση. Καλά, ήταν και πανέξυπνος ο Νίκος ο Χριστίδης. Έπαιζε και με το μυαλό. Διάβαζε τις φάσεις. Όλες οι κάθετες, οι πάσες του Κούδα τις έσβηνε αυτός. Πορτού γίνουν επικίνδυνες. Αυτόν το χόρτασε γιατί 64 με 71 ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Όλες γεια σου Κωστή. Φιλιά, φιλιά. Ασύλληπτα πράγματα. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Υπάρχει. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά κύριε, εσείς τι κάνετε. Μπορώ να μιλήσω στον αέρα, σε παρακαλώ. Ναι, μιλήστε στον αέρα είστε. Ποιον αέρα, με ποιον μιλάω τώρα. Εσύ ποιος είσαι. Ο Γιώργος είμαι, αλλά δι, με ποιον μιλάω τώρα, με τον Κώστα μιλάω. Ναι, με τον Κώστα μιλάω. Α, γεια σου κύριε Ραπτόπουλο, τι κάνετε. Γεια σου Γιώργο, πού είσαι, ποιος είσαι, σ' ακούμε. Καλά είσαι, πρώτα θέλω να δώσω χαιρετισμούς πολλούς στο φίλο μου το Γιάννη μέσα. Έτσι. Ναι, παίρνω από μακριά, παίρνω από Αυστραλία, γνωρίζω Γιάννης. Και δεύτερο θέλω να σου πω ρε Κώστα, Αυστραλία. Γιατί λες τους άλλους πιο άσχημους. Εσύ δηλαδή τι παρηγοριέσαι με αυτούς. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν έπαιξα αλφαεθνική, οπότε δεν μετράω, ας πούμε, κατάλαβα. Άρα Κωστάκη, να είσαι καλά ρε φίλε. Όταν κάνουμε εκπομπή για τους πιο άσχημους παραγωγούς, δημοσιογράφους, παραγωγούς, τότε μπορεί να μπω στα καλυστία και εγώ. Θα το κάνω όμως, θα το κάνω. Ωραία Κωστάκη, άντε καλή βραδιά να έχετε. Να είσαι γερός, yeah. Καλά. Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά. Ρε το Γιώργο, ρε. Η μάγισσα Κλόκο Ανδρέας Μπρέμε και ο Βασίλης από το Κρέντι, ο σκύλος Ρομπέρι Προσινέσκι νούμερο 1. Σκύλε μαύρε, Βασίλη, τι μου έκανες, Βασίλη. Λέγε, το καλύτερο κρεοπολείο. Κρέντι. Πιο καλά κρέατα. Κοντά, στη γωνιά μου, κοντά σε σένα. Φοβερό παιδί, εκπληκτικός οικογενειάρχης, τρομερό κρεοπολείο. Φοβερός. Εκεί στην Παναγία που δάκρυζε και. Πανερωμένη. Ναι, που έκλειγε. Τι κάνεις. Όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά. Πες μου, στην Αγίων Πάντων. Αγίων Πάντων 28. 28. Μόλις τρίβεις από την Εγνατία εκεί πέρα. Από μοναστηρίου. Μοναστηρίου. Περνάμε κάτω από τη γέφυρα. Περνάμε από τη γέφυρα. Πρώτο δεύτερο φανάρι. Πρώτο δεξιά. Δεύτερο φανάρι, δεξιά, εκεί στη γωνία. Ωραία. Δηλαδή πριν πάμε στις μεγάλες πολυκατοικίες. Πιο κάτω είσαι. Πριν τις 12 όροφες. Πώς λέγεται η ομάδα εκεί που είχε το. Πόξ. Στο Πόξ το εντευθύριο πιο κάτω είσαι. Ναι, ναι. Και έχει τα μπαμπάτσικα. Τα μπαμπάτσικα. Έρχομαι εγώ, τρώω ένα τεράστιο, μπαμπάτσικο. Τεράστιο, πληρώνω ένα. Αν φάω δύο, πληρώνω το ένα. Αν φάω τρία, δεν πληρώνω κανένα. Ωραίο. Πολύ καλό. Ο κόσμος μας έχει τιμήσει. Όταν λες μπαμπάτσικο, εννοείς μόνο μπιφτέκι. Όχι. Μπορείς να πάρεις και γύρω. Όλα τα μπαμπάτσικα. Όλα τα μπαμπάτσικα. Ναι, μάλιστα. Όλα τα σάντουιτς είναι πάνω από 600 γραμμάρια. Και τι προσφορά κάνεις τώρα, 5 ευρώ. Ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο μπέργκερ, ναι. Και ένα μεγάλο μπαμπάτσικο. Πίτα γύρω, πίτα σουβλάκι. Ό,τι θέλει ο καθένα. Ένα κανονικό και ένα μεγάλο, 5 όχι, ευρώ. Όχι, όχι. Μεγάλα, τεράστια και τα δύο. Μπαμπάτσικα και τα δύο. Ναι. Ένα μεγάλο τεράστιο μπέργκερ, μπαμπάτσικο, μαζί με ένα μεγάλο πίτα γύρω. Ναι. Στα 5 ευρώ. Α, αυτά δεν χρειάζεται να τα φας, τα παίρνει αυτά. Αυτά τα παίρνει. Μπορεί να τα πάρει μαζί σου. Ναι. Πάρε τα πάρει μαζί σου. Για αυτή την εβδομάδα είναι. Για όλο το Σεπτέμβριο. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Λοιπόν, και τηλέφωνο. 5-10 με 45. Μέχρι τι ώρα μπορεί να παίρνουν. Δηλαδή, εγώ μία η ώρα με πιάσει λιγούρα. Μπορώ να πάρω. Μέχρι, τι ώρα. Μέχρι και τις μία. Μέχρι τη μία. Εξυπηρετούμε στον τηλέφωνο. Εξυπηρετεί. Καλό, καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι. Θα τα πούμε. Λοιπόν, χειριτήρη συνεχίζει. Τι μου είχε πει ότι θα κάνει μια μαγιά. Πότε μου πες θα κάνει το ένα. Αύριο είναι.
Σήμερα έχουμε γονίδι. Γουστάρει ο κόσμος. Τέλεια, τέλεια. Αλλά αύριο, να το πω. Αύριο έχει φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από το 1959. Να θυμηθούν οι παλιοί Θεσσαλονικείς και τα λοιπά και να ακούσουν και οι νέοι πώς κάναν το φεστιβάλ στο Παλέντε Σπορ με αλχιστέα και τα λοιπά. Παρουσιαστή που έβγαινε και έλεγε ενορχιστρωτής τάδε, ερμηνεία ο Βαβάτσικας, όχι ο Μπαμπάτσικας, ο Βαβάτσικας. Ξέρω εγώ το τραγούδι πίσω από το ποτάμι που τρέχει, ξέρω. Τρομερό, δηλαδή σε τραβάει να κάτσεις να ξενυχτήσεις. Θυμήθεις ασύλληπτα πράγματα. Πολύ όμορφο πράγμα. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, σήμερα η Μπαρτσελόνα δεν ξέρω αν είδες 1-1 με την Ατλέτικο. Πολλοί το περιμέναν over, αρκετοί το παίξανε χ. Οι περισσότεροι το παίξανε over όμως και χάσαν τα λεφτά τους. Έχει πολύ τακτική το match. Εγώ το είδα το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο το βλέπα και δεν το βλέπα γιατί να κάνεις και εκπομπή και να έχεις και τα θέματα και να έχεις και τους χορηγούς και να έχεις και την. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Αλλά είχε πολύ τακτική το match. Και με το Μέση να τραυματίζεται με θλάση στους προσαγωγούς. Κάποιοι του λένε ρε Μέση γέρασες, κάνεις τον παλέμαχο. Έχει πολύ πράγμα για αύριο να πούμε. Εμείς αύριο εδώ το μεσημέρι με τον Γουρούνι, παρέα θα είμαστε 2 η ώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Καλό βράδυ. 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 Καλό βράδυ.